Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Λίμπερο 107,3 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή και σήμερα. Στην αρχή της εβδομάδος, από την νύφη του Θερμαϊκού, από τη μία και μοναδική πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην Θεσσαλονίκη μας. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Βασίλης Καβαδίας. Οι δύο συμπαραγωγοί της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και ο ηχογλύφτης σήμερα της εκπομπής. 8 με 10 θα είμαστε συντροφιά παρέτσα μαζί σας. Συμφωνείς, κύριε Καβαδία? Έτσι ακριβώς. Πολλά έχουμε να πούμε, αρκετά να αναλύσουμε. Πάντα συντροφιά παρέα μαζί σας, με τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας συμμετοχή, τη δική σας ενημέρωση, τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά να υπάρχει μια σχετική τεκμηρίωση στα λεγόμενά μας και στα λεγόμενά σας. Καλησπέρα, κύριε Ζάχου μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σε τι κατάσταση βρίσκεστε, πώς σας βρίσκω? Είπε, προηγούμενη εβδομάδα και αυτή είπαμε, έχουμε άδεια. Σχετικά καλή. Ήρεμο σε βλέπω, χαλαρό. Καλά είμαι. Δεν σε χάλασε. Λίχνεστάιν, αυτά, Τσεχία κτλ. Ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ήταν υπαρξία. Θα σου πω. Το ίδιο λέω και για τον Άρη, έτσι. Με στεναχωρεί. Φυσικά στον Άρη, γενικά με στεναχωρεί, αλλά με στεναχωρεί όταν χάνουμε, όταν υπάρχει προοπτική για μια ομάδα. Δηλαδή, αν έχουμε, ρε παιδί μου, στόχο και υπάρχει προοπτική για ψηλά, τότε αν χάσω θα στεναχωρηθώ διπλά. Για τον Άρη, βέβαια, χάνω ακόμη και όταν είναι. Δεν υπάρχει στόχο. Στεναχωριέσαι. Ναι, στεναχωριέσαι. Δηλαδή τώρα για αυτή την εθνική, πρώτα για το ποδόσφαιρο, τι να στεναχωρηθώ, ρε φίλε? Είναι μια σουτόπα, είναι μια τάλαντη εθνική. Και τι να στεναχωρηθώ, δεν έχει προοπτική αυτή η ομάδα. Γιατί να στεναχωρηθώ, γιατί δηλαδή. Ζήσαμε το Euro. Γιατί ζήσαμε την εθνική με Ότορε Χάκελ, ζήσαμε την εθνική με Σάντους. Ωραία. Και μετά το 2014 που έφυγε, νομίζω, Σάντους, 2015 πότε έφυγε. Α, δεν θυμάμαι. Δεν υπάρχει αυτή η εθνική Ελλάδος. Δεν υπάρχει για πολλού λόγου. Θα σου πω. Για πολλού λόγου. Που θα το συζητήσουμε. Εγώ λέω ότι εκείνο ήταν μια φωτοβολίδα που δεν μπορεί να ξαναγίνει. Δηλαδή, στην κατάπτυξη να μας βάλουν και να μας ξαναζωντανέψουν μετά από 200 χρόνια, δεν μπορεί να ξαναπάρει η εθνική, πιστεύω, Euro. Μακάρι να κάνω λάθος και να πάρει, και ας μείνουμε μας εμείς σε ζωή. Λοιπόν, πιστεύω ότι μια φωτοβολίδα και λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι απεικόνηση ελληνικής κοινωνίας και δεν γίνεται όλα. Τα άλλα να είμαστε, να μην πω τη λέξη. Το 2004 ήταν απεικόνηση της ελληνικής κοινωνίας. Σου είπα, είναι φωτοβολίδα. Είναι μία φωτοβολίδα, μία φορά. Δηλαδή, και ο Άρης, ας πούμε, η Λάρισα και τέτοιο, συμπαντοκρατορία τέτοιο, μπορεί να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα διαφωνήσω ότι είναι απεικόνηση της ελληνικής κοινωνίας στο ποδόσφαιρο. Εγώ λέω ότι είναι εικόνα της ελληνικής κοινωνίας στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εσύ τώρα, η ζωή δική σου, αντιπροσωπεύεται το ελληνικό ποδόσφαιρο? Όχι. Λέω ότι όπως στην ελληνική κοινωνία το μέσο θα μετρήσει ή η κουτσουκέλα το να τον φάω τον άλλον, το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Έτσι λειτουργεί και το ποδόσφαιρο, έτσι λειτουργούν και οι ομάδες μας, έτσι λειτουργεί και η εθνική. Αυτό έτσι λέω εγώ. Δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Αυτό σου λέω. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι απεικόνηση ελληνικής κοινωνίας στο ποδόσφαιρο. Έτσι λέω. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Έτσι λέω εγώ. Ίσως να άρα... είναι πιο σωστή η έκφραση, χωρίς να θέλω να σε καπελώσω. Όπως θέλει, την άποψή σου λες. Θα ήταν πολύ καλύτερη οι επιλογές των υπευθύνων. Δηλαδή τώρα ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος έχει βάλει ατλακόλ μαζί με την καρέκλα. Τι να κάνουμε. Θα πάει αυτό στον άλλο κόσμο, ο γερός να είναι ο άνθρωπος. Αλλά φτάνει αυτή, ρε παιδί μου, η μονιμότητα σε τέτοια θέση, ιδίως όταν παραπέει το ελληνικό μπάσκετ στον ελληνικό χώρο, στον ευρωπαϊκό χώρο και στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, κάποιοι κύριοι, έτσι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σε κέρια πόστα, πρέπει να αποχωρούν. Οικειοδελώς. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή? Αποτύχατε, κύριοι, φύγετε, δρόμο. Δρόμο, φτάνει. Φτάνει, εκεί. Να περάσουν οι επόμενοι, να δούμε τι δυνατότητες έχουν. Εσείς, τόσα χρόνια, αποτύχατε. Εκεί έχω δύο σχόλια, αν τελείωσες. Για να ολοκληρώσω και δύο. Δύο μικρά για τον μπάσκετ. Πες ότι αγαπάς. Θεωρώ ότι δεν είναι η απεικόνηση της ελληνικής κοινωνίας στο μπάσκετ. Και το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο μέσω της εθνικής, είναι οι λαθασμένες επιλογές προπονητών, ατόμων, προέδρων, ΕΠΟ κτλ. Οι οποίες μπαίνουν με κριτήρια όχι αγωνιστικά, αλλά εξωαγωνιστικά. Αυτό αποδεικνύεται από τα κάκιστα αποτελέσματα. Γιατί μία-δύο χρονιές έγιναν σωστές επιλογές και βλέπεις τι μπόρεσες και έκανες. Εγώ δεν σου λέω να έπαινες. Μα και αυτό που είπες, sorry, είναι απεικόνηση. Γιατί εσύ, άμα αξίζεις για μια δουλειά και εγώ έχω το μέσο, δεν θα πάρουν εσένα στη δουλειά. Εμένα θα πάρουν που έχουν το μέσο. Κατά αυτό είπα. Εντάξει, άρα η απεικόνηση ελληνικής κοινωνίας είναι και στο ελληνικό δημόσιο. Παντού είναι. Παντού είναι. Έτσι. Παντού, όχι σε απόλυτο βαθμό. Είναι και στη Βουλή. Γιατί στη Βουλή εμείς το ανεβάζουμε. Μα παντού είναι. Δεν είναι σε απόλυτο βαθμό, έτσι. Δεν θα τα όλα τα γενικεύουμε ή τα κάνουμε 100%. Λέω ότι. Η απεικόνηση είναι ακριβώς το ποδόσφαιρο, γιατί ακριβώς αυτό που είπε στο παράδειγμα, ακριβώς αυτό.
Εσύ το λες κακές επιλογές. Εγώ το λέω ότι μπορεί να είναι μανατζερικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να μην το γουστάρει, ρε παιδί. Ναι, το βιαστικό. Λοιπόν, δώσ' το βιαστικό. Δώσ' το βιαστικό. Έλα, στο πάρουμε. Το φίλο είναι να πω δύο μικρά μετά για μπάσκετ. Να μας κάνει και σε φταίει να πούμε. Δεν πειράζει. Σε φταίει τις εβδομάδες. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο Τάσος Αριανός. Έλα, ρε Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο. Έλα. Εγώ θα συμφωνήσω πολύ με τον Ζάχο γιατί ο Τέσσερα είναι φωτοβολίδα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει το κοιτάγμα. Ότι είναι καθρέφτης στο ποδόσφαιρο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Σε όλους τους τομείς, παιδεία, υγεία, σχολεία, αστυνομία. Μία ανωτελεία Τάσου, αν μου επιτρέπεις. Στην Αγγλία που διαπρέπει το ποδόσφαιρο, στην Ισπανία που διαπρέπει το ποδόσφαιρο, είναι ο καθρέφτης της ισπανικής και της αγγλικής κοινωνίας. Αυτά τα κράτη είναι πάνω από εμάς 50 χρόνια. Γιατί, ποιος είναι πάνω από σένα 50 χρόνια, ο Ισπανός? Δεν νομίζω. Ο Άγγλος, ούτε αυτό το νομίζω. Τι πράγμα, σε παιδεία, σε σχολεία, σε υγεία. Στο τι? Σε παιδεία στην Αγγλία. Πολύ ψηλά επίπεδα. Ωραία, στην παιδεία θα συμφωνήσω. Στην κοινωνία θέλεις. Παροχή υπηρεσιών θέλεις. Στα νοσοκομεία που σε αντιμετωπίζουν με αξιοκρατία. Με τι, σε τι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή το αγγλικό ποδόσφαιρο. Πάσχουμε από αξιοκρατία, Τασούλη. Το αγγλικό ποδόσφαιρο, Τασούλη, απεικονίζει την κοινωνία των Λονδρέζων, ας πούμε, των Άγγλων, των Βρετανών. Εντάξει. Αυτό ισχύει και για το Χέιζελ, ας πούμε. Ισχύει και για τότε τα αυστηρότατα μέτρα που πήρε η κυρία Θάτσερ για να καταπολεμήσει το χουλιγανισμό. Καλά έκανε και τα πήρε. Θα πήραν όμως εμείς εδώ πέρα. Θα πήρε. Όχι. Άλλο, να μην φεύγουμε από την κουβέντα μας. Ένα νόμο που κατέβασε ορφανώς για τους φιλάθλους να βγουν οι φύλαθλοι έξω τα καημένα τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Τι φταίνουν τα παιδιά, ποια παιδιά. Ποια παιδιά, ρε φίλε. Καλά, και γιατί αυτό... παιδιά, υπάρχουν παιδιά και από πέντε. Παιδιά του Ολυμπιακού δεν υπάρχουν, ας πούμε. Και αυτό, ήταν, αυτό για το ιδιώνυμο ήταν στην άλλη άκρη. Εντάξει, μην πάμε στις γωνίες. Από τη μία γωνία στην άλλη. Δηλαδή, αν ανάψω εγώ. Ένα λεπτό ρετάσω. Πέντε χρόνια απαγόρευση τη ομάδα απέναντι στην Ευρώπη. Ένα λεπτό ρετάσω, ένα λεπτό. Δηλαδή αυτό με το ιδιώνυμο, αν άναβα εγώ έναν πυρσό, όχι να τον πετάξω στο γήπεδο, τον άναβα ρε παιδί μου και τον κρατούσα στο χέρι μου. Μπορούσα να με συλλάβει ένα αστυνομικό μέσα στο γήπεδο και στι. Συγγνώμη. Στο γήπεδο, σε ακολουθούσαν και στου πυρσού. Ναι, ακριβώ. Και στις, όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης και ο τέτοιος, ανάβα τους πίσους και δεν τους λαμβάνουν και εκεί έξω. Δηλαδή, συγγνώμη, μεταφέρω και στο μικρόφωνο επιχειρήματα που έχουν υποθεί πολλές φορές, αλλά είναι έτσι. Να μην πάμε στις διγωνίες. Ας το κλείσουμε το θέμα, Τάσο, αυτό. Ας το κλείσουμε, οκ. Ας το κλείσουμε, τέλος πάντων. Οι εθνικές, από τη στιγμή που δεν παίζουν Έλληνες παίκτες στο γλυκό πρωτάθλημα, και κάθε ομάδα έχουν από δύο τρεις παίκτες Έλληνες. Οι άλλοι που φεύγουν οι καλύτεροι στο εξωτερικό είναι φορτωμένοι από λεφτά. Δεν έχει ανάγκη που ασταθώ πλούσιο Μανολάς και ο ένας και ο άλλος και ο Μήτρογλου. Δεν έχουν ανάγκη να έρθουν να παίξουν για το εθνόσημο. Δεν τελειώσουν. Έχουν ξεφύγει. Ακούτε. Ναι, πώς σας ακούω, σας ακούμε, ναι. Ναι. Ιδιαίτερα στο Άδειο. Από τη στιγμή που δεν παίζουν Έλληνες παίκτες, οι επιλογές είναι ελάχιστες για τον κάθε προπονητή που θα έρθει. Είναι αυτή τα ονόματα, θα πάρει αυτά τα ονόματα και τελείωσε. Δεν γίνεται δουλειά στις ομάδες, ούτε στις K19 και K20, βγαίνουν παίκτες, εξαφανίζονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας. Η Φιλανδία, όχι, θέλουν Φιλανδοί. Ο φίλος μας ο Αντώνης έχει διαφορετική άποψη από τον Ζάχου. Στέλνει ένα μήνυμα και λέει φωτοβολίδα 10 χρόνια για την Εθνική Ελλάδος 2004-2014 που έφυγε ο Σάντος. Δεν γίνεται. Τι έκανε δηλαδή με το 2014, τι πήρε κανένα τρόπαιο. Σιγάρι, παιδιά, σιγάρι. Με Σάντος δεν πήγε στο Μουντιάλ. Πήγε, τι. Δεν προχώρησε λίγο. Προχώρησε, μπράβο. Τι θες να κάνεις, δηλαδή, έχεις προχωρήσει ποτέ. Εντάξει, δηλαδή. Δεν έχανες από Λίχνεστάιν. Δεν έχανες από νησού δηλαδή, Φερόες. Όσο όλη μας ιστορία είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή. Τι άλλο θες, εντάξει. Αυτό σημαίνει διάρκεια και συνέπεια. Όχι, 10 χρόνια όμως. Αυτό σημαίνει συνέπεια, διάρκεια και δουλειά, ας πούμε, γενικότερη. Αυτό σημαίνει. Τη φωτοβολίδα που είπες. Έχουμε έδωσε σαν. Και εγώ λέω 120 χρόνια ποδόσφαιρο πώς έχουμε. Απάντηση ότι μια δεκαετία πήγαινε πολύ καλά. Και άμα θεωρεί αυτά επιτυχία. Και έχει τεράστια επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία ότι πήρε το Euro. Τεράστια.
Δεν είναι. Τεράστια είναι, εγώ σου λέω. Δεν θα ξαναγίνει, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά, το αν θα ξαναγίνει ή όχι πρέπει να περιμένω να το δούμε. Καλά, εντάξει. Είναι υποθετικό αυτό που λέω. Όχι, υποθετικό είναι, εντάξει, φυσικά. Το λογικό είναι να μην γίνει μαζί σα. Αλλά κι αν γίνει. Του εγώ μπορεί να πιάσω αύριο το Τζόκερ. Δηλαδή το 4, ξέρετε τι περιουσίες χάθηκαν από Έλληνες στο στοίχημα που κοντράνα την Ελλάδα. Εντάξει, καλά. Ναι, Τάσο, εγώ ξέρω άτομο που έχασε την επιχείρησή του. Έχασε την επιχείρησή του. Έκανε διπλασιασμό, κόντρα και η Ελλάδα του ξέσκιζε όλου. Ωραία. Οκ, okay, Τάσο, να σε καλά, φίλε μου. Γεια σου, Τάσο. Να σε καλά. Δύο μικρά για τον μπάσκετ ναι. Και να διαβάσουμε του χορηγού. Ναι. Διάβαζα, είχε ένα πολύ ωραίο, ένα φίλο το είχε ποστάρει, προφανώ copy-paste από κάποιον και είχε όλε τι ομοσπονδίε, τι ευρωπαϊκέ φυσικά, και έλεγε, α πούμε, στην Κροατία ποιο είναι πρόεδρο τη ομοσπονδία. Ήταν νομίζω ο Βράγκοβιτς με κάποιους άλλους. Στην Ισπανία είναι ένας παλιός Ισπανός καλαθοσφαιριστής, το ίδιο στη Γαλλία, το ίδιο στην Ιταλία. Έχουν υπηρετήσει σαν αθλητές το μπάσκετ. Ναι, μπασκετμπολίστες, ρε παιδί μου. Στην Ρωσία τον Κυριλέγκο που τον είδαμε. Τώρα μου λες Βράγκοβιτς και Κυριλέγκο. Ναι, Κυριλέγκο. Και στην Ελλάδα έχουμε αυτό. Αυτό, ένα αυτό. Το άλλο είναι βέβαια ότι στο μπάσκετ ταλέντο υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι στα χάλια του ποδοσφαίρου. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή τη διοργάνωση το έχουμε αυτό σαν οι Έλληνες, το έχουμε, δηλαδή το 5 το κάνουμε 8, το 2 το κάνουμε 5, το 4 το κάνουμε 7, δηλαδή να το ξεχυλώνουμε. Υπάρχει ταλέντο, αλλά όχι τόσο, δηλαδή το λογικό ήταν να μπούμε στην οκτάδα. Υπήρχαν τα εργαλεία, ναι. Δεν υπήρχε ο μάστορας, εγώ αυτό εγώ λέω. Εγώ λέω, το λογικό θα ήταν, λέω εγώ τι θα έκαμε, ποια είναι τα κυβικά αυτής της εθνικής. Να έμπαινε στην οκτάδα και να αποκλείονταν εκεί. Αυτά είναι πιστεύω τα, δηλαδή για μετάλλιο που ακούγαμε τέτοιο είναι για να γελάμε, έτσι. Έτσι λέω εγώ. Μετάλλιο έπρεπε να. Ναι, για να γελάμε. Θα έπεφτε με Ισπανία. Για να γελάμε. Ή με Σερβία. Σίγουρα, έτσι, είμαι Αμερική για τα μετάλλια. Ναι, έτσι, δεν είναι. Ναι, θα αποκλειόμασταν. Δηλαδή, τα τρία μετάλλια είναι αυτά. Αυτό που σου είπα, να μπαίναμε στην οκτάδα και θα αποκλειόμασταν. Αμερική, Σερβία, Ισπανία ή όπως θέλετε, βάλτε τη σειρά εσείς. Αυτά δεν είναι τα μετάλλια. Ναι. Λογικά. Νομίζω, δηλαδή, αν προκρινόμασταν, θα πέσαμε την Αυστραλία. Και ήθελα να προκριθούμε την Αυστραλία. Α, εντάξει, οκ. Okay. Okay. Στην ψυχή, στο τέτοιο, στην τέτοιο. Καλά, εντάξει, καλά, μπάσκετ. Δεν είπα ότι είμαστε τόσο. Δηλαδή, τώρα, άμα δεν βγάζανε το κούμπο με δύο φάουλ τα οποία δεν ήταν. Όσο άσχετο κουτσάρισμα, άσχημο κουτσάρισμα και αν έχει κάνει ο κύριος Κουρτόπουλος, εντάξει, ο οποίος δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, κάποιος τον έβαλε εκεί να κουτσάρει. Mm-hmm. Εντάξει, άλλοι είναι υπεύθυνοι. Το ψάρι βρωμάει το κεφάλι. Θα το χτυπούσε το μάτσι η εθνική. Φυσικά. Γιατί με έφτασε και 12. Κόντρα διαιτησία. Με έφτασε 12. Εγώ το βλέπα. Εγώ το βλέπα. Σου λέω έχω άδεια. Πολύ κόντρα διαιτησία, Ζάχος. Εντάξει, όντως τα δύο φάουλ το τέταρτο πέμπτο δεν είναι. Ήταν αμυντικά φάουλ. Το αστέρι του NBA, το καλύτερο είναι ένα μπασκετμπολίστα τη δεδομένη στιγμή. Στον πετάει έξω 6 λεπτά πριν λήξει και έχει 7-8 πόντους διαφορά. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι ήταν αμυντικά και τα δύο φάουλ. Αλλά άλλο λέω εγώ. Τα κυβικά μας ήταν, λέω εγώ, ότι θα περνούσαμε αυτό το μάτς και αποκλειόμασταν στο επόμενο. Έτσι λέω. Τώρα φυσικά μπορεί να περνούσαμε και πηγαίναμε και τελικό. Τι να πω. Όπως λες και εσύ, αν σου έλεγε κάποιος το 2004 ότι η Ελλάδα θα πάρει το Euro, θα τον το βάζαμε μια μπλούζα και τον πηγαίναμε στο λεμπέτι. Θα το χτυπούσα. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Οπότε, λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και τους υποστηριχτές, να κάνουμε και το διάλειμμα και να μπούμε κατευθείαν μετά με τα θεματάκια, έτσι, και να ανοίξουμε και τις γραμμές. Να ευχαριστήσουμε τους βασικούς υποστηριχτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για ένα ακόμη βράδυ είναι μαζί μας. Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζδα αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζδα Μανατίδης, το Μάζδα έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πορκίτο ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52. Η διεύθυνση, πρώην διοικητήριο, είπαμε στην ανηφορίτσα για το Μακεδονία Στράκη στο Υπουργείο. Και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από εκεί, κερδίζετε έκπτωση 10%. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ.
το ψητοπολείο, το στέκι του Κωστή, σούβλες, σχάρες, τα πάντα, παιδιά, όλα στα κάρβουνα, πεντανόστιμα, ζουμερά, υπέροχες γεύσεις, ποιοτικότατα κρέατα. Γουστάρετε να απολαύσετε. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας. Καλύτερη από σεξ είναι αυτή τη δοκίμασα. Άκου πανσέτα σούβλας. Έχεις φάει καβαδία πανσέτα σούβλας. Θα λιγοθυμήσεις. Κάτσε καλά σου λέω. Λοιπόν, κότσι σούβλας. Ολόκληρο κοτόπουλο στη σούβλα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μπιφτέκια, σουβλάκια, σουτζουκάκια, ό,τι άλλο γουστάρετε. Τα πάντα όλα στο στέκι του Κωστή. Στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας 2310-620-727. Επαναλαμβάνω, 2310-620-727. Εκτός της Δευτέρας που έχουν ρεπό τα παλικάρια για να ξεκουραστούν μια μέρα, γιατί γίνεται ο χαμός στις σούβλες και σχάρες στο στέκι του Κωστή. Τηλεφωνείτε 2310-620-727 όλη την εβδομάδα και παραγγένετε τις μοναδικές γεύσεις από το ψητοπολείο το στέκι του Κωστή. Όλα στα κάρβουνα με σούβλες και σχάρες. Κοντά μας και η παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς, ο φίλος μας ο Βασίλης. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος πραγματικά. Θέα όλη η παραλία της πόλης. Δίπλα στο κύμα κυριολεκτικά απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια. Special γαρίδες και υπέροχα αχνηστά μύδια. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ρωτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Κάρε Κλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 76, σημειώστε τη διεύθυνση και αργών αυτών 1, δίπλα από το Σάρξ στο Καραμπουνάκι, έτσι στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230, σημειώστε το. 2310-413-230 και πάρτε να κλείσετε εγκαίρως τραπεζάκι, γιατί γίνεται παντζουρλισμός πραγματικά κυριολεκτικά στην ψαροταβένα Κάρε Κλάς. Λοιπόν, τους υπόλοιπους υποστηρικτές, να μην κουράσουμε και εμάς και εσάς, θα τους διαβάσουμε στις 9. Πάμε να κάνουμε το πρώτο break της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα Βασίλη Καβαδία και ερχόμαστε με πάρα πολλά θεματάκια. Εθνική μπάσκετ, εθνική ποδοσφαίρου, θέματα από ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, Άρη ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ μπάσκετ, Άρη μπάσκετ και φυσικά την κόντρα ανάμεσα στις ανακοινώσεις, ανάμεσα σε Καραπαπά και Ιω Γιωργάκη Σαββίδη. Γίνεται ένας πραγματικός πόλεμος ανακοινώσεων. Θα σας διαβάσουμε και τις δύο ανακοινώσεις και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, να τοποθετηθούμε επί του θέματος. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα. Η εκπομπή Τάσος Τρέγιος, Δάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Λοιπόν, πάμε τα θεματάκια. Είπαμε για μπάσκετ. Λίγο να, αυτό ένα πριν πάμε, γιατί το διαβάζω και πραγματικά τραγικό. Για το θάνατο του Λαβρέτη Μαχαιρέτσα. Το πρωί το μάθαμε όλοι. Εδώ διαβάζω, ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι και το πιο έγκυρο αυτό, αλλά θα μου πεις, μπορεί από, και αυτή από τις ειδήσεις από κάπου να το ακούσαν. Λέει εδώ ότι απίστευτη καταγγελία από Εδίν. Ο Μαχαιρίτσας θα είχε σωθεί αν... Τι είναι από Εδίν? Που Εδίν είναι αυτή με τα νοσοκομιακή υπάλληλοι και μάλιστα τα λοιπά, νομίζω, κάτι τέτοιο. Mm. Λοιπόν, θα είχε σωθεί, λέει, αν το ασθενοφόρο δεν έκανε 45 λεπτά. Υπάρχει περίπτωση να είχε σωθεί, έτσι. Όταν έφτασε στο σημείο 45 λεπτά περίπου μετά, ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν από τους διασώστες και τον ιατρό του ΕΚΑΦ, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. 45 λεπτά μετά, ναι, ρε παιδιά, πάρτε και νεκροφόρα μαζί σας. Ναι. Τι να το κάνετε, δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, για στον Αλμυρό έγινε αυτό, έτσι. Νομίζω είχε συναυλία. Αυτό σημαίνει ότι αν ήσουν μέσα σε μια πιο μεγάλη πόλη. Ναι. Σημαίνει μη φεύγετε από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μη φεύγετε. Και τι να κάνουμε, δηλαδή. Ναι, όχι. Δεν λέω ότι είναι σωστό προς Θεού. Λέω τι σου λένε. Μη φεύγετε, άμα γίνει κάτι, γεια σας. Ναι. Δηλαδή, καλό. Άμα ήταν στο Καστελόριζο. Οι άνθρωποι που ζουν στο Καστελόριζο, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις. Στο Καστελόριζο, τίποτα. Όπως είπες και εσύ, κάνεις το σταυρό σου και λες Θεέ μου βοήθα και δεν προλαβαίνεις να κάνεις κιχ. Επιτρέπεται αυτό εν έτη 2019. Ναι. Εδώ και στην πόλη καμιά φορά δεν προλαβαίνεις. Επιτρέπεται αυτό. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσες και τόσες κυβερνήσεις. Ναι. Έχουν αλλάξει τόσοι και τόσοι υπουργοί, υφυπουργοί υγείας κτλ. Ένας δεν έχει φιλοτιμηθεί να ενδιαφερθεί για τις άγονες γραμμές, για τα νησιά, για εκεί που δεν είναι ενισχυμένο το σύστημα υγείας.
Ένας. Καταρχήν, φίλε, συγγνώμη, αυτά ένα στενοφόρο πόσο κάνει, φίλε. Δεν είμαι εξοικειωμένο με αυτά. Πόσο κάνει, ρε Τάσο, ένα. Πόσο να κάνει, φίλε. 50 χιλιάρικα. 20-30 χιλιάρικα. 50 πολλά, είπα. Πολλά είπε. Πάρα πολλά είπες. Δηλαδή για να κάνετε και περισσότερα και λίγο να ανανεώσετε και το στόλο. Και είναι και δωρεά, έτσι. Ναι. Τα περισσότερα είναι. Δηλαδή 20 πρέπει να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. 1 εκατομμύριο ευρώ, ρε φίλε. Πολλά με 50. Με 50.000 εγώ το βάλα. Βέβαια είναι και πώς είναι ανάλογο εξοπλισμένο. Έτσι, γιατί για στενοφόρα, για μεταφορά ή και στενοφόρα που σε κάνουν ανάληψη, μπορεί να σε σώσουν. Κανονικά τα πάντα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα τελευταία. Ωραία, εγώ σου έβαλα μέσα τεχνολογία για να μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο. Ναι, δηλαδή 25 τέτοια μπορείτε να πάρουμε. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο που εντάξει. Για μας δεν είναι πολλά, για το κράτος δεν πιστεύω να είναι τόσο πολλά. Τι 25 έφερε. 1 εκατομμύριο σου λέω, ρε. 500 πρέπει να πάρουν. Ναι, λέω το 1 εκατομμύριο. 500 να πάρουν και να προσλάβουν. Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Να μην τα τρώνε στις μίζες, στα εξοπλιστικά, στο ένα στο άλλο και να βγάζουν τα λεφτά έξω από την Ελλάδα. Αν υπάρχει λίγο φιλότιμο, φάτ. Θα φάτσε, ωραία, okay. Όποιος βγαίνει ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε ηλίθιοι. Όχι, ρε φίλε, να μην φάει. Τι θα πρέπει να φάει. Θα φάει, ρε Ζάχο, δεν γίνεται. Να μην φάει. Άμα φάει, να το φάει η μαρμάρκα, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Εντάξει. Όχι, ρε φίλε. Γουστάρω όταν βλέπω τους Ουκρανούς πραγματικά και τους πετάνε μέσα στους σκουπιδοντονεκέδες. Ναι. Και τους κρίνουν και το καπάκι εκεί μέσα στα σκουπίδια, εκεί που ανήκουν μερικοί να είναι. Δεν είναι όλοι έτσι. Απλά μερικά αρχιλαμόγια πραγματικά τους γίνεται αιτία και τους παίρνει όλους η μπάλα. Με κατάλαβε τι γίνεται. Αλλά ένας δεν υπάρχει να βρεθεί. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Ποτέ, γιατί ναι. Κοιτάνε άλλες προτεραιότητες, Ζάχο. Δεν κοιτάνε το καλό του πολίτη. Γιατί ο πολίτης τους ανεβάζει εκεί πέρα πάνω, τους βάζει μέσα στη Βουλή, τους κάνει πρωθυπουργούς, τους κάνει υπουργούς κτλ. Κανείς δεν το κοιτάει. Δηλαδή, ένα κονδύλι 10 εκατομμύρια που δεν είναι κανένα σημαντικό κονδύλι, για να πάρετε κανένα στενοφόρο, ας πούμε, είναι εξωπραγματικό, δεν ας πούμε. Πρέπει το στενοφόρο. Εξωπραγματικό νούμερο. Τα στενοφόρο με το συντηρήσεις. Πρέπει να υπάρχει οδηγός. Πρέπει να υπάρχει ο τραυματιοφορέας. Πρώτα δίνεις για την υγεία, δεύτερο για την παιδεία και μετά όλα τα άλλα. Έτσι ξέρω εγώ, χωρίς να είμαι πολιτικός. Πρώτα υγεία. Λιγότερες συντάξεις σου λέει. Αν χρειάζεσαι. 3 ευρώ για την υγεία, αγώριμα. Λέω εγώ, ο αγράμματος, αν χρειάζεται 3 ευρώ για την υγεία σαν κράτος, θα δίνεις 3,2. Έτσι λέω εγώ, ρε παιδί μου. Εδώ τώρα για πλάκα σε σφάζουν και σε κάνουν bypass και σε κάνουν μπαλονάκια για πλάκα, ρε, για πλάκα. Γιατί ο άλλος πρέπει να πάρει το 3.000, το 5.000 και τα αυτά να χτίσει το σπίτι του. Άλλοι, εγώ πρέπει να κάνω και μια δεύτερη τουαλέτα να βάλω γρανίτιμες. Έλα εδώ, έλα σε ανοίξω σένα, ρε. Τι είσαι, σαν το κατσίκι να πούμε. Έλα σε ανοίξω να σε βάλω, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Τα λαβέρια να σε κάνω bypass, να μου την καρδιά. Ενώ ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Αυτό. Ναι. Δεν γίνονται. Λοιπόν. Τι ψάχνουμε να βρούμε. Τέλος πάντων. Τι να πούμε τώρα, τα συνηθισμένα, καλό ταξίδι και ελαφρύ το χώμα. Κλάιμαϊ, πάει ο άνθρωπος. Είπαμε, αυτά μιλάμε συνέχεια τα ίδια. Πάει ο άνθρωπος για κουράγιο στους οικείους. Αν είναι μόνο αυτό που φεύγει. Οι οικείοι του, οι φίλοι του, οι συγγενείς. Οι φίλοι του να το ξεχάσουν. Σε ένα χρόνο κανένα δεν το θυμάται. Όπως έγινε με τον Παντελίδη, όπως έγινε με τον Βουγιουκλάκη, όπως έγινε με τόσους γνωστούς. Αυτό θα το σχολιάσουμε μετά στα ποδοσφαιρικά. Αυτό ήταν για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Τι να πούμε. Τουλάχιστον αφήνει κληρονομιά πίσω του, τα τραγούδια του και τα λοιπά. Εντάξει, έφευγε σε 15 χρόνια. 63 χρόνια είναι πιτσιρικάς, δε φίλε. Πιτσιρικάς. Είναι μικρός. 63 χρόνια. Βέβαια μικρός. Όταν ο άνθρωπος πλέον φεύγει στα 85-80 μέσο όρο. Βέβαια μικρός είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε. Τι ξεκινάμε τα. Υπάρχει ένα άσχημο συμβάν το οποίο συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μπορούμε ημέρες. Να μην το πρώτο ναι, κιόλας. Σε ένα γήπεδο, Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης, πώς ονομάζεται αυτή η ομάδα, τη K17. K15. Νομίζω 15. Τέλος πάντων. Καλά, δεν παίζει ρόλο τώρα. 17 και 10 και K20. Τι σχέση έχει αυτό. Έδινε ένα φιλικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο με το Πολυδέντρη, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η ομάδα, ναι. Τέλος πάντων. Πραγματικά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Πού ήταν αυτό το φιλικό, σε ποιο χώρο. Εκεί που έχει έδρα τέλος πάντων ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης. Ένα γήπεδο το Define, νομίζω. Ναι, εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω πού στην Ευχή της Παναγίας είναι. Ωραία. Και υπήρξε μαζική εισρωή φιλάθλων στο ημίχρονο. Δεν το ξέρω. Καλά, δεν του λες και φιλάθλους αυτούς. Τι ήταν, παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι. Ποιοι ήταν, τι ήταν, άγνωστοι. Τώρα κάποιοι χαρακτηρίζουν, θέλω να φωτογραφήσω ότι ήταν παοξίδες. Λέει, φορούσε τα διακριτικά του Πάκου. Εντάξει, και εγώ τώρα, άμα βάλω ένα διακριτικό, δηλαδή μια φανέλα του Άρη, είμαι Αριανός. Ωραία. Το κατάλαβα. Όχι, σε αυτό που λες, το τελευταίο δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι η αστυνομία εδώ πέρα πρέπει να δράσει άμεσα, έτσι. Άμα είναι... Να πούμε τι έγινε, μπορεί να μην ξέρω κόσμο. Εντάξει, προχώρα. Συνέχισε. Τι να συνεχίσω. Λέω ότι λέω η αστυνομία. Συνέχισε τι έγινε, να μάθει ο κόσμος τι έγινε. Α, δε, μπήκανε με και πιάσαν, δεν ξέρω. Δήραν, κάναν, τρομοκρατήσαν, δεν ξέρω ακριβώς. Πήρανε μπλούζες.
Τι τους πήραν? Πήρανε μπλούζες και σορτσάκια, ξέρω εγώ τώρα. Από... Τι, δηλαδή είπαν τα παιδιά, βγάλτε τα, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι, και μερικούς παίκτες βγάλαν τις μπλούζες, μερικούς από τον πάγκο, ξέρω εγώ. Πληροφορίες λένε ότι προπυλακίστηκε και ένας παράγοντας, τι ήταν και τώρα, προπονητής. Συνοδός. Δεν ξέρω τι ήταν. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι... Φυσικά αποφεύγεται να τα χειρότερα ευτυχώς, αλλά είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός να συμβαίνει εν έτη 2019. Είτε είναι Ολυμπιακός, δηλαδή άμα γίνει ο ΠΑΟΚ Αθηνών, ας πούμε, ή ο ΠΑΟΚ Πειραιά, δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγαίνει να παίζει σε οποιοδήποτε γήπεδο στην Αθήνα ή στο Λεκανοπέδιο. Είναι απαράδεκτο το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν χρειάζονται τις καταστάσεις, ούτε χρειάζεται να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Από όποια πλευρά και αν ήταν αυτοί οι κύριοι οι οποίοι πήγανε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιοι ήταν, ποια ομάδα αντιπροσώπευαν, αν ήταν κράμα από ομάδες, αν ήταν μόνο από μια ομάδα. Αν θα τους πιάσει η αστυνομία η οποία έχει επιληφθεί του θέματος και πάει στη δικαιοσύνη, θα αποφανθεί και θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Φυσικά η δικαιοσύνη. Και θα αποδειχτεί φυσικά τη. Για τη σοβαρότητα του. Ναι, εγώ... Τι και ποιοι ήταν. Ναι, εγώ ακριβώς. Όταν τους πιάσουμε, θέλουμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις να βγαίνουν. Εφόσον με στοιχεία ότι είναι αυτοί οι τάδε, θέλουμε να τους δούμε και ποιοι είναι και σε ποια ομάδα ανήκουν. Ναι, γιατί αν ανήκουν, παραδείγματος χάρη στην ομάδα μου, λέω εγώ, εγώ δεν θέλω να έχω ρε φίλε συνοπαδούς τέτοια πράγματα. Πράγματα, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Όταν πας, γιατί έχουμε, να μην ξεχνόμαστε, έχουμε και το τέτοιο πριν αρκετά χρόνια τη Σουρωτή, έτσι. Που εκεί είχαμε και βιοπραγίες. Δεν ξέρω σε αυτό αν έχουμε φτάσει σε αυτό. Και κινδύνεψαν σωματική ατκαιρότητα και των παιδιών και γονέων και προπονητών. Εγώ θέλω από την αστυνομία να τους συλλάβει. Έχουμε επιθέσεις σε άδειους συνδέσμους, έχουμε φωτιές. Αυτά οι συνδέσμους σας σκοτώ. Σημαίες κατεβαίνουν. Άκουσε. Στους συνδέσμους είναι άλλο. Άμα θέλουν. Φυσικά δεν επικροτούμε ούτε αυτό ούτε στους συνδέσμους. Αλλά και άμα θέλουν να σκοτωθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ τους, σας το κάνουν. Αυτοί που θέλουν να σκοτωθούν. Γιατί όλοι μέσα στους συνδέσμους δεν είναι σε αυτό το μήκος σχήματος, έτσι. Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Εγώ έλεγα ότι είναι η μειοψηφία. Ακριβώς. Λέω εγώ ότι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, για παραδειγματισμό, θέλουμε να δούμε και τις φάτσες τους και να δούμε και σε ποια ομάδα ανήκουν. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω, αν είναι αριανοί, δηλαδή πώς να το πω, με λερώνουν. Πώς να το πω, ρε φίλε, σε παιδάκια 15χρονα. Δεν διαφωνώ. 13χρονα, παιδάκια 15χρονα. Είναι ανούσιο. Και ανόητο, είναι και ανόητο να κάνεις αυτήν εδώ την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε και επίθεση Καραπαπά σε Σαββίδη. Έχει κάνει ένας εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, Καραπαπάρα του γράφει εδώ, λάθος γράφει, Καραπαπάς, πήρε θέση λέει για τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη και την επίθεση που δέχτηκαν τα παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού και γράφει: ακόμα να καταδικάσει λέει, το έσχος της επίθεσης 15χρονα παιδάκια από 100 δηλούς οπλισμένους με μαδέρια ο Γιωργάκης, που κατά τα άλλα σχολιάζει στο Instagram από την απόλυση του Άγγελου λέει, μέχρι την Eurovision. Αλλά πώς να την καταδικάσουν όταν με αυτά που κάνουν και λένε ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των κάφρων, λέει ο κύριος Καραπαπάς. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και η απάντηση έτσι, του Γιωργάκη του Σαββίδη, ο οποίος πήρε θέση σε όσα αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός με αφορμή τα όσα συνέβησαν. Η οποία απάντηση του κυρίου Γιώργου Σαββίδη λέει: κύριε Τσέλσι, το να καπηλεύεσαι ένα τέτοιο θλιβερό συμβάν μόνο και μόνο για να υπηρετείς την επικοινωνιακή πολιτική λάσπης που σε χαρακτηρίζει, δείχνει ακόμα μία φορά το ποιόν σου. Ιστερόγραφο. Κατακριτέως και καταδικαστέως όποιος στερεί το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης, ειδικά σε παιδάκια. Και ιστερόγραφο δεύτερο, πρέπει γρήγορα να βρεθούν υπεύθυνοι παραβατικότητας με άξονα τον αθλητισμό, άτομα που καίνε τρένα στο οποίο είχαν γυναικόπαιδα, τους οδηγούς λευκών πόλο, τους εγκληματίες που ξυλοκοπούν διαιτητές, άτομα που τίθεται σε παιδιά, άτομα που ξυλοκοπούν γυναίκα, δεν έχουν θέση ανάμεσά μας, λέει ο Γιώργος Σαββίδης, ως ανταπάντηση στην επίθεση που δέχτηκε προσωπικά και ονομαστικά από τον κύριο Καραπαπά. Πώς τον είπε και κύριε Τσέλσι. Δεν το καταλαβαίνω και εσύ δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Αυτά. Τσέλσι. Αυτά λοιπόν. Και Manchester United. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα. Στα αγωνιστικά πάμε. Περίμενε. Κάνανε και. Τι κάνανε. Περίμενε λίγο να το βρω. Στείλανε επιστολή στον κύριο Αυγενάκη. Ποιος έστειλε επιστολή. Ολυμπιακός. Ναι. Ότι... Περίμενε λίγο να το βρω. Βρέστο. Λοιπόν. Στην αντεπίδεση, ο Ολυμπιακός για τον Τούρ στη Θεσσαλονίκη τη ζήτησε από κύριο Αυγενάκη και η οικονόμου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
Επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η επίδεση που δέχτηκε χθες η ομάδα K16 της Σχολής Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τον Ποντιακό Πολυδενδρίου στο γήπεδο των ΤΕΦΑ στη Θέρμη. Ο επικίνδυνος τραυματισμός του υπευθύνου της σχολής και του 15χρονου ενώπιον ανήλικων παιδιών, η επίδεση και ο φοβισμός εφήβων ποδοσφαιριστών και η κλοπή του αθλητικού υλικού είναι ένα πρωτόγνωρο και αποτρόπιο συμβάν το οποίο εξοκάνει την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ελλάδος, ενώ απασχολεί ήδη και μέσα ενημέρωση του εξωτερικού, δυσφημίζοντας τη χώρα μας για άλλη μία φορά διεθνώς. Αποτελεί αυτονόητο χρέος των αρχών της χώρας να αναζητήσουν ταχύτητα τους υπαίτιους του συμβάντος, ώστε να οδηγηθούν άμεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Ασφαλώς και οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι απλώς να το καταδικάσουμε το συμβάν, αλλά να αναζητήσουμε τρόπους για την καταπολέμηση και εξάλληψη των φαινομένων βίας, έχοντας όχι απλά την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλειών από μέρος σας που να βάζουν οριστικά τέλος στη γενικευμένη ανομία που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα ελληνικά χρόνια. Παιδιά, αυτή είναι ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Έτσι, μην παραξενεύεστε. Αυτά λέει ο Ολυμπιακός. Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως προβείτε άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ώστε να διελευκανθεί η υπόθεση και να τηρηθούν και να τιμωρηθούν χωρίς καθυστέρηση οι κάθε είδους αυτούργοι, ώστε να αποτραπούν τέτοια αποτρόπαια φαινόμενα στο μέλλον. Για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τάδε, αντιπρόεδρος, ναι, αγραφιώτης και ξέρω εγώ. Πολύ σωστή. Συγγνώμη λίγο γιατί μιλούσα τέτοιο, να μην λέω ψέματα, γιατί ακούγονται. Yeah. Πού την έστειλε αυτή την επιστολή στον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Οικονόμου. Ο κύριος Αυγενάκης είναι εισαγγελέας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εισαγγελέας είναι ο Αυγενάκης, τι να κάνει. Εντάξει. Υπουργός αθλητισμού δεν είναι. Και τι να κάνει δηλαδή ο Αυγενάκης. Να επιληθεί του θέματος λέει. Αλλά η δικαιοσύνη πολύ σωστή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνω. Συμφωνώ 100% σε όσα λέει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αλλά θα ήθελα να είναι άλλο τόσο ευαισθητοποιημένη η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, στο να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να βρεθούν οι κύριοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν και κόντεψαν να σκοτώσουν στο ξύλο τον κύριο Τζίλο με το άσπρο πόλο στη Λάρισα, οι οποίοι τους φωτογράφησε, τους είπαν, τους ονομάτισαν κιόλας κτλ. Να μας πούν ποιοι είναι, ποιοι τους έβαλαν να το κάνουν, γιατί τους έβαλαν να το κάνουν και να αποφαθεί η δικαιοσύνη. Συμφωνώ 100% λοιπόν με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού προς τον κύριο Αυγενάκη και πραγματικά θέλω ο κύριος Αυγενάκης και αυτούς τους υπεύθυνους να βρει για αυτούς, για ό,τι έγινε το απαράδεκτο αυτό συμβάν που συνέβη εδώ στην πόλη μας, αλλά νομίζω ότι προηγείται εδώ και πολλούς, πάρα πολλούς μήνες, η υπόθεση Τζίλου. Η υπόθεση Τζίλου. Γιατί και εκεί κινδύνευσε πάρα πολύ περισσότερο η σωματική ακαιρεότητα ενός διαιτητή από 2-3 άτομα, τα οποία φωτογράφιζαν ποιοι είναι και φωτογράφιζαν πάρα πολύ καλά το λόγο για τον οποίο εκφόβησαν και κόντεψαν να σκοτώσουν έναν ολόκληρο διαιτητή. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριοι εκεί στον Ολυμπιακό, ή η ευαισθητοποίησή σας είναι επιλεκτική, ή είναι με δόσεις η ευαισθητοποίηση που έχετε για το ελληνικό ποδόσφαιρο ξαφνικά? Πολύ σωστή η ανακοίνωσή σας και μπράβο σας. Έτσι πρέπει να γίνει, να βρεθούν οι υπαίτιοι και να τιμωρηθούν. Να βρεθούν και οι υπαίτιοι όμως για τον κύριο Τζίλο. Γιατί πήγανε και το χτύπησαν, γιατί πήγαν και τον απείλησαν, γιατί κόντεψαν να του σπάσουν τα πόδια για να τον καθαρίσουν? Όλες οι υποθέσεις. Όπως κύριε Αυγενάκη, έχετε υποχρέωση όταν θέλετε να προστατέψετε όλους τους Έλληνες φιλάθλους, ανεξαρτήτου χρώματος, να τοποθετηθείτε επισήμως για τις πλαστικές σφαίρες που δέχτηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο μάτς με τη Σλόβαν Μπατισλάβας. Και ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ κοντεύει να χάσει το μάτι του. Πλαστικές σφαίρες δέχτηκαν Έλληνες φίλαθλοι και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν έχει δεθεί ο υπεύθυνος να λογοδοτήσει και να πάει στη δικαιοσύνη. Εντάξει, να μην είμαστε λοιπόν επιλεκτικά ευαισθητοποιημένοι. Να είμαστε για όλα τα συμβάντα ευαισθητοποιημένοι, για να αποδίδεται δικαιοσύνη παντού και στους πάντες. Ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Αυτό που ζητάει πάντα ο ΠΑΟΚ. Αυτό ζητάει πάντα ο ΠΑΟΚ. Ούτε να ευνοείται, ούτε να αδικείται. Τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά. Λοιπόν, εγώ λέω όλες οι υποθέσεις. Το είπα και προηγουμένως, νομίζω, έτσι. Όλες οι υποθέσεις θέλω να είναι ολοκάθερες. Αυτοί που θα συλληφθούν για όλα τα παραπτώματα, να βλέπουμε τις φάτσες τους, να ξέρουμε από πού είναι, ούτως ώστε να ξέρουμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι, συνέχεια το ίδιο σχόλιο κάνουν. Δεν είναι κρατικά μυστικά. Επειδή πρόκειται για κοινούς εγκληματίες. Και κάψανε το φούρνο του αυτού, πώς το λένε.
πιάσανε κάποιον. Δεν ξέρω ποιο, για ποιος έκαψε το φούρνο του Κωνσταντινέα. Ποιος έβαλε φωτιά στο σπίτι του Μπίκα στη Χαλκιδική. Ποιος έστειλε σφαίρες στο Γραμμένο. Σωστό. Ποιος έδινε τον τζίλο. Σωστά. Ποιος έκαψε το αμάξι του Λουτσέσκου. Όλους. Ποιος το έκαψε. Όλους. Ποιοι κατέβασαν τις σημαίες του ΠΑΟΚ. Ποιοι τις κατέβασαν. Εγκληματίες. Γιατί. Να τιμωρηθούν. Ποιοι κάψανε το σύνδεσμο, τον άδειο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Ποιοι μαχαιρώσαν δύο παιδάκια και έτσι απ' έξω από το σύνδεσμο του Άρη. Και πιο παλιά. Ναι, μπράβο. Ποιοι μαχαιρώσαν. Ναι. Όλα να τα πούμε. Όλα, να όλα. Τους πιάσουν όλους. Διαφάνεια, διάβγεια. Ναι, αλλά εμείς τα λέμε. Ναι. Αλλά ούτε έναν δεν βγάλανε στον τάκο. Εγώ του λέω όλου στον τάκο. Ούτε έναν δεν βγάλανε στον τάκο. Εγώ λέω όλου. Από όποιον είναι. Και από την ομάδα μου πρώτος αν είναι, να ξέρουμε. Ούτε ένας. Δεν θέλουμε, ρε, γιατί φίλε. Αν βγει ένας και τιμωρηθεί παραδειγματικά, θα το σκεφτεί ο άλλος να το ξανακάνει. Ναι. Να κατάλαβες. Mm-hmm. Εντάξει, όταν τους αφήνεις τώρα, όταν τους αφήνεις όμορφα και ωραία, συμφωνούμε απόλυτα. Τους πραγματικούς αυτούς ηθικούς αυτουργούς που προκαλούν και προξενούν τη βία, όταν ξεκίνησαν από την Αθήνα και πήγαν στη Λάρισα και δίναν τον τζίλο και τους είδαν, τους ξέρουν με τις κάμερες, τους βρήκαν ποιοι είναι. Ναι. Και δεν τους δίνεις τον τάκο. Ένας δίνει κάτι στη Ρουμανία. Όταν δεν τους βγάζεις στη δημοσιότητα και να πεις αυτοί και αυτοί είναι εδώ, τους έβαλε αυτός και αυτός, γι' αυτό και αυτό το σκοπό. Το είπαν. Κάτι ονόματα, κάτι αρχικά. Βρε αγόρι μου γλυκό. Δεν είπανε. Μπράβο. Τι μου το λες εμένα. Μην περιμένεις να βρουν κανένα. Γιατί να μην βρουνε, ρε φίλε. Γιατί δεν θα βρουνε, ρε φίλε. Άμα δεν βρουνε αυτά θα μακάρι να βρουνε, να βγάλουν καπέλο. Ωραία. Αλλά τους βρουν όλους. Εντάξει. Συμφωνώ, εγώ σου είπα. Μην κάνω τρίτη φορά μέσα σε 20 λεπτά το ίδιο σχόλιο. Λοιπόν, έκανε και η δική σου ομάδα έβγαλε ανακοίνωση. Ανακοίνωση, ναι, φυσικά. Ξέρεις, ναι. Και πολύ καλή ανακοίνωση έβγαλε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα ή θα συνεχίσουμε να βγάλουμε. Γιατί εμένα ρωτάς. Λοιπόν, 9 και. 9 και ναι, και εδώ έχω λεπτή. Πληρώνω το ηχολέπτη εδώ 2,5 χιλιάρικα πέντε. Ρώτα τον ηχολέπτη. Εμένα λε. Πόσο παίρνει, 2,5 χιλιάρικα. Είπα εγώ ένα ποσό τώρα, ξέρω εγώ. Εντάξει, πού να ξέρω. Λίγα. Άμα είπα ψέματα, δεν το βλέπω να αντιδράει όμως. Άρα τόσα παίρνει. Να μας κεράσει κανένας άντρας. Στους 5 μήνες τόσα παίρνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε. Ψέματα δεν λέω εγώ, να ξέρεις. Στους 5 μήνες είπες, ρε φίλε. 5 μήνες, αν παίρνει 2,5 χιλιάρικα. Την πρότασή μου. Θα πάει, άμα παίρνει σε 5 μήνες 2,5 χιλιάρικα, θα πάει στο φανάρι και παίζει ακορντεόν. Δεν ολοκλήρωσα την πρότασή μου. Γιατί δεν έχει ακορντεόν, νομίζεις, ή φανάρια δεν έχει. Μελόντικα, τέτοιο έχεις, τίποτα όχι. Άντε, πολλά είπες. Άντε, τι πολλά είπα, δευτερόλεπτο, ένα σάλιο δεν έβγαλα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τι σάλιο να βγάζει, Ντρούνιξε λένε. Πόσο σάλιο να βγάζει. Σαλιά, μάγκουρα, άντε σε είδα να πούμε και το σαλιάρα, Σάββατο. Σε είδα το Σάββατο. Αν σου ψάρι σαλιάρα. Θα σου πω τώρα για το Σάββατο μετά, όταν γυρίσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4 για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, να ανοίξουμε και τι γραμμέ, Τάσο, έτσι. Και αυτά που έχουμε να πούμε θα τα πούμε φυσικά. 23-12-87 και 3 οκτάρια, 69-45-2-87 και 3 οκτάρια. Λίγο, ναι, έχουμε ένα φιλό 10 δευτερόλεπτα λίγο. Μια που λέγαμε, ξεκινήσαμε με εθνική ποδοσφαίρου. Βλέπω αυτό, ρε φίλε, μπράβο. Το φέραμε ένα-ένα. Είπαμε στη φάση του γκολ του Λίχνεστάιν. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Εντάξει. Και μου λέει, έχω τους φίλους που οι περισσότεροι είναι η Λίβερπουλ και μου λέγανε θέλει Μάντσεστερ τον τέτοιο, τον Μανολά. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ποτέ ή να παίξει τη Manchester United. Εκτός αν γίνει ο δεύτερος Μέση. Τότε εντάξει, ας πούμε, σε μια τέτοια ομάδα. Όχι, θα πάει στην Μάντσεστερ. Αυτός ο παίκτης, που εγώ δεν λέω είναι παλτό, είναι καλός παίκτης, αλλά φυσικά για τέτοιο επίπεδο. Ο άλλος βγαίνει τέτα τέτ και τι έκανε, ρετάς. Μπου. Τον έκανε μπου. Μπου. Μπού τον έκανε για να τρομάξει. Επειδή τον άφησε, δύο μέτρα πίσω. Τρέχουν οι δύο καλύτεροι μας center back που είναι και καλά, ας πούμε. Και ο ένας από τους δύο που πήγε και πρόσφατα στην Νάπολη, στο κυλκί της Ιταλίας, λοιπόν, τον έκανε μπού. Για να τον τρομάξει να στοχίσει. Δηλαδή, μπού. Ρε φίλε. Και μετά μου λέμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον έκανε μπού. Γελάει όλη η Ευρώπη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, Μανολά και Παπασταθόπουλο, σας έφταιγε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Σας έφταιγε. Ξεφτυλιστήκατε με το Λιχνεστάιν. Ποιο Λιχνεστάιν, ευρε απίδανε. Δεν έχει πάρει πόντο ποτέ, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μπορεί να είναι ο πρώτο πόντο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να έχει πάρει. Παπασταθόπουλο και ο Μανολά, η κλικαδόρη τη Εθνική. Κατάλαβε, έφυγε ο Άγγελο και δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Εντάξει, ο Άγγελο έφυγε. Για γράμματα, για κλάματα. Φίλε, ο Άγγελο θα έκανε και 5 φάσει στη Φιλανδία. Εγώ δεν λέω, μπορεί να μην κάνει για την Εθνική, να είναι ξεροκέφαλο, να είναι εγωιστή, να έχει τα κολλήματά του με τη θρησκεία, με την Παναγία κτλ. Αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο σε αυτά τα δύο μάτς
Το Λιχνεστάνια τώρα είναι τριαγκόλο άγγελο, δηλαδή για πλάκα. Έτσι λέγουμε και με αυτά τα παλτάκια, με βρουσάιδε και με μπουσάιδε και με κουκουρούκιδε. 23-10-287-3-8. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για του ντροπαλούλδε και για όσου κρυφακούτε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια και χαρά και στου δύο. Γεια σου, φιλάρε. Γεια σου, φιλάρε. Καταρχά, χρόνια πολλά για τη διπλή γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Κανονικά θα έπρεπε να σε λένε Ζαχαρία, να ξέρει. Ζαχαρία με λένε. Το ξέρω, αλλά Ζάχο σε φωνάζουν. Ζάχο, ναι, εντάξει, υποκοριστικό. Θα έπρεπε να σε λένε Ζαχαρία. Γιατί? Καταρχάς έχει το ρο που δίνει κίνηση. Δηλαδή βοηθάει σε μια στον ήχο, αλλά όταν θα ήσουν Ζαχαρίας που θα σε φωνάζανε, θα είχες πολύ περισσότερη γλυκύτητα και δεν θα ξεκολούσαν από πάνω σου, αλλά μάλλον εσύ δεν το θες γιατί το έχεις πολύ. Το έχω ήδη, φλάρετε, οπότε δεν χρειάζεται. Το έχω ήδη, από άλλος, για να κάνω και εγώ λίγο πλάκα, το έχω ήδη το προσόν. Κολλάνε, τι να κάνω, τι να κάνω, φοριέμαι πολύ. Ναι, ναι, κολλάνε. Μάλλον γι' αυτό φοβάσαι περισσότερα. Τρώνε πολλά κουρκουμπίνια φαίνεται και κολλάνε τα χέρια τους. Το πλάκα. Καρχαρία έπρεπε να το λένε, όχι Ζαχαρία. Λοιπόν, πάμε. Ζάχο, μετά αυτά, και το Σάββατο. Πάμε. Να πω το εξής. Άμα συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ, ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά ως προς τα αποτελέσματα και ως προς αυτό που έχουμε σαν εικόνα στην Ευρώπη. Βέβαια, περισσότερες επιτυχίες το μπάσκετ, αναμφίβολα. Είμαστε μια ισχυρή δύναμη στο μπάσκετ. Και αυτό το έχουμε αποδείξει, όχι όπως λες φωτοβολίδα, για πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε καταρχάς πολλούς τίτλους. Από το 87 βασικά. 30 χρόνια και. Έχουμε δύο χρυσά, έχουμε δύο χάλκινα και ένα αργυρό πανευρωπαϊκά. Και μια δεύτερη θέση μου τον μπάσκετ. Δεύτερη θέση μου τον μπάσκετ. Δεύτερη θέση μου τον μπάσκετ. Από πλευράς τέταρτης θέσης έχουμε του κόσμου τις τέταρτες θέσεις. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να τη συγκρίνεις, είναι η μέρα με τη νύχτα. 100%. Ωραία. Σε αυτό λοιπόν συμφωνούμε. Mm-hmm. Άρα, ας βάλουμε κάτω ποιες είναι οι διαφορές. Οι παράγοντες και στο ένα και στο άλλο είναι οι ίδιοι. Δεν αλλάζει τίποτα. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που κοιτάζουν το συμφέρον τους και κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι. Ομοσπονδία. Κράτος, η Ομοσπονδία είναι πάλι η ίδια. Ό,τι θέλουν κάνουν και οι μεν και οι δε. Σωστό. Οι οπαδοί πάλι το ίδιο είναι. Έτσι. Η διαφορά που βρίσκεται. Βρίσκεται στους προπονητές και στους παίκτες. Μόνον αυτοί μπορούν και ανατρέπουν κάτι που το θεωρούμε ότι είναι της κοινωνίας μας, είναι δομημένο και δεν αλλάζει και πάει λέγοντας. Οι προπονητές μας λοιπόν και οι παίκτες μας μπορούν στο εξωτερικό να σταθούν και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο που δεν τους βλέπει κανένας. Όχι, τους βλέπει, αλλά μετά από ένα χρόνο ξαναγυρίζουν πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι αν θέλαμε να αλλάξουμε κάτι, δεν μας φταίει ούτε η κοινωνία, λέω τώρα σαν άποψη, ούτε η κοινωνία, ούτε τα ρουσφέτια, ούτε τίποτα. Είναι να το πάρουν απόφαση αυτοί που παίζουν. Αυτοί που παίζουν είναι πιο σημαντικοί από όλους τους άλλους. Ναι. Όταν λοιπόν ένας παίκτης από το μπάσκετ δεν μπορεί να την αράξει, να αρχίσει να περπατάει μέσα, πρέπει να τρέχει πάνω κάτω σαν σκυλί και πρέπει να κάνει φοβερή ζωή για να έχει αυτά τα αποτελέσματα, ενώ ο άλλος ο παίκτης μπορεί να ξενυχτάει ή να κάνει ό,τι γουστάρει, βέβαια με μειωμένη απόδοση, αλλά πάλι θα είναι. Είναι τεράστια η διαφορά. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν ότι αξίζει να αλλάξουμε τα πράγματα χωρίς να δίνουμε την προσοχή μας στο τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Συμφωνώ. Όταν το πάρουμε εμείς απόφαση αλλάζουν τα πάντα. Αυτό που είπες, ναι, γιατί εκεί ήθελα να σε διακόψω, αλλά που λες είναι δεδομένο, δομημένο μάλλον και δεν αλλάζει. Εγώ δεν λέω δεν αλλάζει. Μια χαρά αλλάζει. Απλά δεν θέλει κανείς να αλλάξει. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλει είναι να αλλάξει κανείς. Και οι παίκτες. Όλοι. Εκεί δεν θέλει κανείς. Προπονητές και παίκτες θα έπρεπε να θέλουν από μόνοι τους να τα αλλάξουν. Γιατί βολεύονται όλοι. Μια χαρά είναι.
Γιατί οι αμοιβές που έχουν οι μπασκεμπολίστες δεν θα τις έχουν οι παίκτες, τις αμοιβές αυτές. Και δεν θα τις έχουν ποτέ, αλλά παρόλα αυτά βολεύονται σε αυτή την αφάνεια. Όλοι βολεύονται. Λίγο πολύ, ο καθένας με τα συμφέροντά του και με το τι έχει να κερδίσει, όλοι βολεύονται λίγο. Άρα θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε, αυτοί δηλαδή που συμμετέχουν και αγαπάνε ένα επάγγελμα το οποίο κάνουν, να δούνε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να δούνε πώς είναι οι συνάδελφοί τους στο μπάσκετ, μπας και μπορέσουν να κάνουν μια διαφορά που προς το παρόν δεν τη βλέπω. Αυτά ήταν από αυτή τη μεριά. Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα, επειδή δεν ξέρω, έχετε και συνέχεια, έχετε ναι. τηλέφωνο. Όχι. Οπότε, να σου πω για αυτό που είπες. Ναι. Να βρεθούν δηλαδή αυτοί και να τιμωρηθούν. Σίγουρα είναι αναγκαίο να βρίσκονται και να τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν. Το να εμφανιστούν τα πρόσωπά τους και να βγει και το ονοματεπώνυμό τους, mm-hmm. πρέπει να ξεκινάμε πρώτα από τους επαγγελματίες εγκληματίες, φαντάζομαι. Ναι. Γιατί ένας επαγγελματίας εγκληματίας μπορεί να τον βρεις μπροστά σου και να σου κάνει ζημιά. Άλλο είναι κάποιος να το έχει κάνει μία φορά στη ζωή του και άλλο να είναι επαγγελματίας, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Μπράβο. Μια φορά έχει. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί δεν έχουν δώσει έστω τα ονοματεπώνυμα αυτών που πήγαν να σκοτώσουν σχεδόν? Δηλαδή από ναι, τη μία μπορούσαν να το αφήσουν εντελώς ανάπηρο τον άνθρωπο, αλλά πήγαινε και στη ζωή του. Άμα δεν ξέφευγε καμία, τελείωνε η ιστορία. Μην το λες εμένα. Εγώ τέταρτη φορά θα το πω. Έπρεπε να είναι. Αυτά τώρα τα προσωπικά δεδομένα, όταν πρόκειται για εγκληματικές πράξεις, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μα γιατί δεν υπάρχουν δεν προσωπικά το δεδομένα ναι. όταν ακούω για κάποιον να που... Εντάξει, ο άνθρωπος έκανε χοντρό παιχνίδι με βιασμό και ιστορίες. Αλλά εκεί τον βγάζουν αν φάσει προφίλ. Ακριβώς και... το ίδιο σκέφτηκα. Για έναν, όχι, τώρα πρόσφατα ήταν ένας παιδεραστής, κάτι ήταν, το βγάλανε κατευθείαν το πρόσωπο. Α, έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είπε ότι αν υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις, μόνο από αυτό που βλέπουν ακριβώς. το πρόσωπο να μιλήσουν και άλλοι. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο δεν είναι και για αυτούς τους επαγγελματίες. Δεν διαφωνώ. Δεν έπρεπε να τους βγάλουν να πούν μήπως κάνανε και άλλα τέτοια. Δηλαδή, γιατί υπάρχει προστασία? Γιατί υπάρχει προστασία, αυτό φαίνεται. Γιατί είναι κάποιοι από πίσω που δεν πρέπει να βγουν στον τάκο, ρε φιλάρα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι ερωτήσεις χωρίς απάντηση. Εντάξει, ναι. Είναι απλά ερωτήσεις. Όμως η εικόνα να ξεκαθαρίσει. Να ξεκαθαρίσει η εικόνα που να δείχνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν έπρεπε να συμβεί. Είναι αυτό όμως δεν θέλουν να το εμφανίσουν εκεί κάτω. Βρε, εδώ βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί σε κοροϊδεύει με στα μούτρα σου εχθές και λέει: δεν έχω, λέει, εγώ λέει, ιδιαίτερη σχέση με τον Μαρινάκη. Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη σχέση με τον Μαρινάκη. Και παραδοσιακά, συγγνώμη, όταν έρχεται ο πρωθυπουργός της χώρας, σε ποιο ξενοδοχείο μένει? Μαζί με τον Μαρινάκη. Σε ποιο ξενοδοχείο μένει, λέω εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Ας το Μαρινάκη. Ο πρωθυπουργός της χώρας τώρα έρχεται για την έκθεση κάθε χρόνο. Πού μένει? Ποιο είναι το ξενοδοχείο σημαία για την πόλη? Α, στο Μακεδονία Παλάς πηγαίνουν, ναι. Μπράβο. Δεν έμεινε λοιπόν στο Μακεδονία Παλάς. Όχι, δεν έμεινε. Έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί που κάναμε κομπές τηλεοπτικές. Στο ναι. Μαύρο, νομίζω, αν δεν απατώμε. Το Μαύρο, έτσι λέγεται. Και στα Τζάμπου. Το ΜΕΤ. Νομίζω. Το ΜΕΤ. Νομίζω, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, κατάλαβα. Ο ένας έμεινε στον τέταρτο και ο άλλος στον έκτο. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Μαρινάκη. Το ΜΕΤ είναι του Μαρινάκη, δεν το ξέρω. Άντε πάλι. Δεν το ξέρω. Φρε Κουκουρούκο, αυτό λέω. Τι λες? Λέω ότι ο Μαρινάκης ναι. με τον Πρωθυπουργό μείνα στο ξενοδοχείο. Α, δεν το οποίο δεν ήταν το Μακεδονία Παλάς που παραδοσιακά ναι. είναι η σημαία της πόλης σαν ξενοδοχείο και ο Πρωθυπουργός μένει εκεί. Ναι. Όταν έρχεται. Και ο άλλος που ήταν φοβισμένος πήγε και έμεινε δίπλα στο αεροδρόμιο. Γιατί δηλαδή, θα περνούσε ένα λεπτό, από να είμαστε και λίγο ένα λεπτό. Ναι. Παιδιά, και ένα λεπτό. Ναι. Εσύ δηλαδή, συγγνώμη. Αυτός είπε, ο πρόεδρός σου είπε, αυτός δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός και θα πάει να μείνει στο ξενοδοχείο του. Δηλαδή, αν έκανες τέτοια δήλωση για σένα κάποιος, εσύ θα πήγαινε στο ξενοδοχείο αυτού νου. Δηλαδή, σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός. Όχι, βέβαια, δηλαδή, και εγώ δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Άρα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός αυτός πολεμάει το Σαββίδι. Δηλαδή, ένας κάνει δήλωση τώρα. Εναντίον μου. Σάσου, ρε φίλε. Έτσι, άρα, είναι πολέμιος του Ιβά Σαββίδι, αυτό λες. Γιατί δεν λες ότι ο άλλος ήταν πολέμιος του Μητσοτάκη?
Γιατί δεν λες ότι ο πρόεδρος θέλει να πολεμήσει ο Μητσοτάκη. Να μιλάμε με τα υπάρχοντα δεδομένα. Με τα υπάρχοντα. Βγήκε και είπε. Να μην μιλάμε για το παρελθόν. Τι παρελθόν, ρε φίλε, πριν δύο χρόνια το είπε. Άντε πάλι. Πριν δύο χρόνια το τώρα είπε. Σου λέω ήρθε ο πρωθυπουργός εδώ της χώρας. Και έπρεπε να μείνει στο Μακεδονία Παλάς, δηλαδή. Να μείνει. Όχι, φυσικά όπου θέλει θα μείνει. Όπου θέλει θα μείνει. Λογαριασμό σα δώσει που θα μείνει. Έμεινε όμως με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό είναι άλλο. Στο ίδιο δωμάτιο μείναν, δεν πιστεύω. Τώρα δεν νομίζω. Από ό,τι έμαθα, ο ένας έμεινε στον τέταρτο Σουήδα και ο άλλος στον έκτο. Ωραία. Γιατί αν μείνα στο ίδιο δωμάτιο. Λίγο δύσκολα. Ναι. Πάντως αυτό που ξεκίνησε. Ναι. Όχι, είναι αυτό που λέγατε. Ναι. Ότι συναντήθηκε ο Σαββίδης με τον Μαρινά και τα λοιπά. Ο Σαββίδης τους έριξε μια μούτζα και ούτε στην έκθεση πάτησε. Να. Άλλοι δώσανε φανέλα στο Μητσοτάκη, κίτρινη και μπλε. Εντάξει, εμείς δεν δώσαμε. Δίνανε στο Τσίπρα, ναι, εντάξει. Εμείς δεν δώσαμε. Φανέλα κίτρινη στο Μητσοτάκη, president, τι έλεγε εκεί, Prime Minister, τι είναι αυτό. Πρωθυπουργός, ναι. Και άλλοι μπλε να πούμε γράψανε. Γάμα σήμα Κυριάκος. Γάμα σήμα Ιρακλής. Κατάλαβε. Αν αναζητήσετε στο παρελθόν ομιλίες του Μητσοτάκη, λέμε πολλές φορές το όνομα και μπορεί να έχουμε πρόβλημα στη. Γιατί? Εκπομπή, αλλά τέλος πάντων. Αλλά πέσει το σήμα, λες τίποτα, όχι. Ναι, ναι. Γιατί αλλά, είπαμε κάτι που δεν έπρεπε ή κάτι όχι, που δεν έγινε. Κουρσούσια. Μέσα στη Βουλή έχει πει πράγματα για τον Σαββίδη πριν καν. Ίσα-ίσα ο Σαββίδης ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Με το Σαμαρά προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Και όταν ο Μητσοτάκης εκεί μέσα άρχισε να κάνει πόλεμο στο Σαββίδη. Με λόγια τα οποία ήταν σκληρά. Λόγια που δεν ήταν και σωστά γιατί έλεγε πράγματα που δεν ισχύουν. Από εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Γιατί αυτά ήταν λόγια που κάποιοι άλλοι θα θέλαν να υποθούν. Αυτό είναι το άσχημο. Mm-hmm. Γεια και χαρά σας. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, να διαβάσω εδώ το λίγο το μήνυμα του Χρήστου που είναι to the point μια που μιλάμε για αυτά. Ο δημοσιογράφος προφανώς αυτό το ήξερα, το διάβασα. Ένας δημοσιογράφος έκανε ρώτησε κόλλο, καλώς την έκανε, στον Μητσοτάκη, αν έχει σχέση με τον Μαρινάκη. Στην περσινή λέει έκθεση, ρώτησε τον Τσίπρα αν είχε σχέση με τον Ιβάν. Πολύ ωραία ερώτηση του Χρήστου. Mm-hmm. Σωστά εγώ λέω έκανε την ερώτηση στον, στον Πρωθυπουργό αν είχε σχέση με τον Μαρινάκη. Χρειάστηκε ρε Χρήστο κανένας δημοσιογράφος να κάνει ερώτηση στον Ιβάν αν έχει καλή σχέση με τον Τσίπρα. Κάτι που φαίνεται, ναι, αλλά, δεν χρειάζεται να το ρωτήσει. Ναι, αλλά χρειάζεται να κάνει το άλλο. Κάτι αυτό που λέει. Εγώ λέω κάτι που σα βγάζω και του δύο από την απάντηση που δεν τα πάρετε. Όχι, δεν σας τη δίνω. Σα τη δίνω την απάντηση. Μα γιατί εμεί έχουμε μάθει να δεχόμαστε. Εσείς δεν λέω σε εσένα, ρε, στο δημοσιογράφο. Εγώ δεν λέω να μου απαντήσει. Εγώ λέω και σε σένα και στο Χρήστο και στο δημοσιογράφο. Εγώ δεν λέω σε δηλαδή, τι κάνει νιά νιώστα καραμίδια. Δεν είχε καλή σχέση ο Σαββίδης με τον Τσίπρα. Εγώ λέω ότι όταν είσαι δημοσιογράφος, ναι, ό,τι και να είσαι, ναι, πρέπει να είσαι προς όλους το ίδιο. Ναι. Το ίδιο. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι ο ίδιος δημοσιογράφος με πέρσι. Ποιος ήταν αυτός, ρε Χρήστο, ποιος ήταν. Ποιος θα ξέρει, ο Χρήστος ποιος ήταν. Ο δημοσιογράφος ήταν ο Χρήστος Νικολαίδης του, ναι, Θεσσαλονίκη News. Και στις δύο περιπτώσεις. Όχι, δεν ρώτησε, λέει στην άλλη, αυτό σου λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Έπρεπε να το ρωτήσει. Να σπάει να το ρωτήσει. Αλλά τι να ρωτήσει, αυτονόητα. Ωραία. Δηλαδή τι να ρωτήσει, αυτονόητα. Δεν είδε στην κηδεία του μπαμπά Μητσοτάκη. Τι αγκαλιές υπήρχαν και με την Τώρα και με τον αυτόν και με τον Μαρινάκη. Mm-hmm. Και τι είναι, και να σου πω και κάτι. Γιατί δηλαδή ντρέπονται να το πούνε, είναι κακό. Είναι κακό. Δηλαδή, εγώ είμαι ολόκληρο πρωθυπουργό. Θα μου πει εσύ εμένα τώρα ποιο θα έχω κολλητό όχι, και φίλο βέβαια, και τα λοιπά. Όχι, όποιο γουστάρω θα έχω. Πώ είπε και ο άλλο. Με όποιο θέλω θα έχω. Όπως είπε είναι ο Πούτιν ο άλλο. Έτσι είπε. Καλά, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όχι βέβαια. Τι να κάνει. Όχι, βέβαια, αυτό ελπενήρωτε σε εμάς. Το ότι είναι και. Και ο πρωθυπουργός της χώρας είναι Ολυμπιακός, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Τον έχουμε δει με κασκόλ του, ναι, Ολυμπιακού και ο κολλήγες φορές έχει εκφράσει την Παναθηναϊκός ήταν. Του. Ναι, άμπρα. Παναθηναϊκός είπε μέχρι τη Λάρισα με Παναθηναϊκός, μετά, ναι, είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Είπε ΠΑΟΚ. Εσύ εντάξει, ο Ταλκάς είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Ο αυτό το είπε, ρε κολλή. Μη πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Ρε, ο Τσίπρας το είπε, εγώ το είπα. Εδώ, ναι, αλλά για τον Ουρουάν δεν μας λες τίποτα. Τι να πω για τον Ουρουάν. Για τον Ουρουάν δεν μας λες τίποτα που χάθηκαν οι 8 μάρτυρες. Εισαγγελέας είμαι. Δεν λες τίποτα για τον Ολυμπιακό. Δεν λες για τον Ολυμπιακό. Για τον ΠΑΟΚ ξέρεις να πεις. Εγώ δεν το είπα, ρε, ο Τσίπρας το είπε. Πας τα αυτή, ρε. Να μου χαθείς, ο Τσίπρας το είπε. Παλιό σκύλο. Έλα, καλησπέρα. Ο επόμενος. Ναι. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου. Ο Χρήστο, όχι. Ναι, έλα, Χρυσταρά, έλα. Και όσο και τι μαθαίνει φωνέ. Τάσο, όπω είπε πριν, όποιον γουστάρει φίλο θα έχει ο πρωθυπουργό. Εννοείται, ρε φίλε. Αυτό λοιπόν εννοείται. Θα δώσω αναφορά σε κανένα. Αλλά σου πω και κάτι, επειδή είσαι πρωθυπουργό. Πρέπει να κρατά λίγο τι ισορροπίε.
Όπως πριν είπες, όποιον θέλει θα έχει φίλο, έτσι καλά επί τους άγους πριν, όπου θέλει θα κοιμηθεί. Θέλει να κοιμηθεί σε τσαντήρ, θα κοιμηθεί σε τσαντήρ. Θέλει να κοιμηθεί σε παγκάκι, θα κοιμηθεί σε παγκάκι. Αυτό είναι, παιδιά, ρωτήσει τώρα μας. Μια χαρά τα είπε ο Ζάχος. Μπράβο, Ζάχο, αγόρι μου να πούμε. Λοιπόν. Δεν το ξέρω το Χρήστο, υπόψη, ναι. Φυσικά αυτό δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Ξέρουμε ότι στάζεται μέλη για τον Ολυμπιακό. Το δείχνετε σε κάθε περίπτωση. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Τάσο, πριν πω για τον Άρη, ειλικρινά σου μιλάω, ρε φίλε, δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον που είναι ενήλικας πάνω από 35-40 χρονών να υπερασπίζεται προέδρος ανωνυμίων εταιριών και ειδικά κάποιους που έχουν μπει μέσα στο γήπεδο με όπλο. Και άφησε με λίγο 2 λεπτά να σου πω, γιατί εγώ 2 λεπτά έχω χρόνο, δεν έχω παραπάνω. Όταν το έκανε ο Βαρδινογιάννης πριν 25-30 χρόνια, το βρίζαμε όλοι, έτσι. Τώρα που το έκανε ο δικός σας πρόεδρος, όλα με λιγάλα, έτσι. Ή όχι. Τιμωρήθηκε. Αν το έκανε κανένας τιμωρήθηκε. Σε ρωτάω κάτι, σε ρωτάω, δεν θα κάνεις μονόλογο. Διάλογο. Σταμάτα λίγο, εσύ. Σταμάτα λίγο, με εμένα μιλάει. Διάλογο. Τιμωρήθηκε. Ναι. Τη μηδενίστηκε ο ΠΑΟΚ. Είχε 3 χρόνια αποκλεισμό από τα γήπεδα. Ναι, εντάξει. Άρα ο Βαρδινογιάννης τιμωρήθηκε τότε. Έπρεπε να τιμωρηθεί. Το Μαρινάκι που το δώσω διαβατήριο 2 μήνες πίσω. Γιατί δεν το λες. Μαζί σου. Τι μαζί μου, δεν το λες για τους αβίδινες, για το όπλο. Μαζί σου. Εσύ γιατί Ο Ολυμπιακός έχει ξεαπαυτώσει τόσα χρόνια. Ο Ολυμπιακός επιδάει φύση και παραφύση τόσα χρόνια. Εμένα, εσένα, τον Ηρακλή και όλες τις ομάδες Βορείου Ελλάδος και όλη την Ελλάδα με τον ΠΑΟ πτάχεται. Με κανένα ΠΑΟ. Με τον ΠΑΟ πτάχεται. Φαίνεται από τα λόγια σου, Μιωτάκη. Φαίνεται από τα λόγια σου, αδερφέ Μιωτάκη. Εντάξει, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. 3 θα σου δώσω. Ατάχεις, θα σου δώσω. Και 5 θα σου δώσω. Διάλογο δεν θες. Σταματώ. Σταματώ. Ωραία. Ωραία. Κάνεις τώρα εσύ ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός πριν τα προηγούμενα 20 χρόνια. Αυτό πας να κάνεις εσύ τώρα όμως. Και όλοι σε βρίζουν, το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι η δική σου άποψη. Ο Ηρακλής να το έκανε και ο Άρης να το έκανε, θα τον βρίζει. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Γιατί βγάζεις κόμπλεξ. Ξέρεις γιατί βγάζεις κόμπλεξ, φίλε, το καταλαβαίνω. Είσαι 50 γιατί... χρόνια άτιμος στο κύπελο και 122 σύνολο. Και βλέπεις ναι. Το διπλανό σου να διαπρέπει. Θα βγάλεις κόμπλεξ, οκ, okay, αλλά όχι έτσι. Να υπερασπίζεσαι αυτό που σε έχει ξεσκίσει τη σάρκα σου διαιτητικά, φύση και παραφύση. Αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Τελείωσες. Όχι. Ωραία. Όχι. Λοιπόν, να γίνεσαι υπέρμαχος και δικηγόρος του Ολυμπιακού μέσα στην ίδια στην πόλη είναι η μεγαλύτερη οπαδική ξεφτύλα που υπάρχει. Ωραία. Να το ξέρεις. Αλλά το κόμπλεξ σου, το κόμπλεξ που σε δημιούργησε ο ΠΑΟ και ο Ιβάν Σαββίδης υπερνικά τη λογική σου. Ωραία. Μιλάς για κόμπλεξ. Έχουμε τα ίδια πρωταθλήματα, να το ξέρεις αυτό. Μην μπερδεύεσαι. Ναι, αλλά δεν έχουμε τα ίδια κύπελα. Δεν έχουμε τα ίδια κύπελα. Έχω 10 τίτλους. Έχω. 10 τίτλους έχω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει. Έβαλα στεράκι και εγώ. Τι να κάνουμε. Τα ίδια πρωταθλήματα έχουμε. Δεν έχουμε τους ίδιους τίτλους όμως. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, και τα δικά μου τα πρωταθλήματα δεν είναι προπολεμικά. Το τελευταίο σου πρωτάθλημα είναι το 1946, για να μαθαίνει και ο κόσμος που δεν ξέρει. Το ένα είναι το 28, το άλλο είναι το 32, το άλλο είναι το 46. Άμα τα είχες, θα τα μετρούσες. Βρε, τα μετράς. Αλλά θέλω να τα αναφέρω για να τα μαθαίνουν οι πιτσιρικάδες. Γιατί μας ακούν και 15άριδες και 20άριδες και δεν ξέρουν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα πρωταθλήματα του Άρη, τα τρία, είναι το 1928, το 1932 και το 1946. Μετράνε ή όχι. Εντάξει, μετράνε. Μετράνε. Στην Αγγλία, ομάδες που έχουν 100 χρόνια ιστορία ωραία. Έχουν πρωταθλήματα. Ωραία. Έχω 10 τίτλους, φίλε. Έτσι. Για να φτάσεις εσύ τους 10 τίτλους του ΠΑΟ, θέλεις 19 ζωές. Έτσι όπως προχωράς και με αυτούς που κάνεις συνεταιρισμούς. Εντάξει. Λοιπόν, Ζάχο, πάμε παρακάτω. Έλα. Με τον προπονητή τι γίνεται τώρα. Τι να σου πω, ρε φίλε, πολύ κολυσιεργία βλέπω. Πολύ κολυσιεργία, η αλήθεια είναι αυτή. Θα περίμενα να έχει κλείσει ήδη ο προπονητής για να, ξέρω εγώ, για να έχει και λίγο χρόνο. 2 εβδομάδες θα είχε καιρό για να έχει λίγο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα. Αυτό τώρα περιμένω. Περιμένουμε. Κάτι άκουσα για Ολλανδία και Γερμανία. Εντάξει, εγώ πιστεύω Ολλανδός θα έρθει. Χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση. Έτσι λέω. Λοιπόν. Μακάρι να έρθει Ολλανδός, δεν θέλω το. Ούτε γκούτι, ούτε γέρο θέλω. Okay. Ας κάνουν τα χρωτικά τους αλλού αυτοί, δεν γουστάω. Το την είπα την άποψή μου, μην τα ξαναλέμε. Χρήστο, εδώ πέρα είμαστε. Να είσαι καλά, λοιπόν, γιατί έχουμε γραμμές. Δικός μας εσύ έτσι κι αλλιώς. Πάμε να. Άμα οι γραμμές, όχι. Να μην τους κόψουμε τώρα τους φίλους. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, Ζάχο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Είμαι ο Γιάννης, ο Ατρόμητος. Να τους. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Καιρό έχεις να ακουστείς, να σου ακούσεις. Και πολύ καιρό. Ναι, πολύ καιρό. Κάνα μήνα. Ναι, έχω 2-3 εβδομάδες, αλλά σας ακούω τακτικά. Ωραία, δεν να σε καλά. Δεν μου αρέσει να επεμβαίνω συχνά, γιατί ωραία. Γινόμαστε κουραστικοί, άμα λέμε. Πάντως, έχω για πες. Να θυευτώ λίγο τώρα. Για το πες. Σκεφτήκατε καλά να δώσετε στον Πρωθυπουργό φανέλα του Άρη. Έλα, δε, ναι. Μην μπείτε σε τίποτα περιπέτειες. Πράι μίνιστα, ναι. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Είναι ρηψοκίνδυνο αυτό. Είναι αυτά επικίνδυνα αθλήματα, τι να σου πω. Ξέρω εγώ. Είναι λίγο επικίνδυνα. Για να δούμε. Θα φανεί από το πρώτο μάτς τώρα. Ιδίως όταν έχεις ένα βαθμό μόνο σε δύο μάτς. Και έρχονται και ντέρμπι. Και παίζεις σε δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Πάο και δεν έχεις ακόμα προπονητή. Στα επόμενα τέσσερα μάτς τρία ντέρμπι. Με ποιον είναι το τρίτο? Μετά τα δύο παίζει Λάρισα εδώ και Ολυμπιακό εδώ. Και με την Λάρισα ντέρμπι. Ναι, Άρης Λάρισα ντέρμπι. Τέσσερα είναι. Γενικώς το πρωτάθλημα φέτος θα είναι νομίζω ανταγωνιστικό. Πάντως για αυτό που λέγατε πριν, παιδιά, περί προέδρων και τέτοια, μια μικρή υποσημείωση που έχετε ξεχάσει, και είναι πιο βασική νομίζω, πιθανόν. Ότι ο ένας πρόεδρος είναι πεντακάθαρος και ο άλλος πρόεδρος διώκεται από 15 δικαστήρια. Έχει. Σωστό. Του έχουν πάρθει διαβατήρια, του έχουν κάνει, του έχουν ράνει. Ο Αβίδης δεν έχει τίποτα από ό,τι ξέρω. Είναι υπόδικος. Ο ένας ναι, ο άλλος νομίζω δεν έχει τίποτα Σαββίδης. Φυσικά και δεν είναι. Είναι καθαρός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος έχει ρίξει τα λεφτά του και φυσικά έχει έρθει επί Σαμαρά, να μην ξεχνάμε, έτσι. Δεν έχει έρθει επί Τσίπρα. Δεν τον έφερε ο Τσίπρας. Σαμαρά έχει ξεκινήσει. Ναι, ναι. Όχι, κάζε τον έφερε από τους δύο. Κάζε τον έφερε από τους δύο. Αυτά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, δεν τα λένε οι Αριανοί, να ξέρεις. Ντρέπεστε. Ποιο πράγμα, γιατί δεν ντρέπεστε. Το ότι υποστηρίζεται μια ομάδα που έχει υπόδικο για 2-3 υποθέσεις. Εσύ το λες αυτό. Το βλέπουνε. Από ποιο το βλέπουνε. Να τον είδες. Οι δύο πήρανε και οι δύο του Σαββίδη είπαν για τον Μαρινάκη τίποτα. Του δώσαν πίσω το διαβατήριο και έφυγε λέει έξω. Γιατί να του δώσει το διαβατήριο πίσω. Γιατί να του δώσει το διαβατήριο πίσω, ρε φίλε. Δεν τον τιμώρησε. Να πω για τον Μαρινάκη να υπερασπιστώ, τι να κάνω. Δηλαδή το έχω υπερασπιστεί εγώ τον Μαρινάκη ποτέ. Έχει υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό. Σε ποιο πράγμα. Σε ποιο πράγμα. Σε ποιο. Στο ότι είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Καλά. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Το ότι θέλω να πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και όχι ο ΠΑΟΚ. Υπερασπίζομαι τον Ολυμπιακό. Τι κάνεις. Δηλαδή εσύ ο Ολυμπιακός ή ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Κανένας. Α, κανένας. Κανένας. Α, εντάξει. Κανένας. Αλλά αν υποχρεωτικά, αν υποχρεωτικά με έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό εδώ και μέρα και θα σε σφάξω, ρε Καριόλη. Πες ποιο, τον Άρη θα. Ωραία, εντάξει. Όχι το γάβρο. Είσαι μειοψηφία. Δεν έχει σημασία. Αλλά είμαι καθαρός, το λέω. Δεν είμαι κομπλεξικός. Δεν είμαι κομπλεξικός. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν είμαι κομπλεξικός. Να μην θέλω να πάρω πάω πρωτάθλημα δεν σημαίνει ότι θα το πάρει ο βιαστής σου. Όχι. Εκτός αν θεωρήσει ότι δεν σε έχει βιάσει ο γάβρο. Δεν θέλω, ρε φίλε, να πάρει πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει ότι γουστάρω τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει τώρα πρέπει να μην στεναχωρέσετε και τον πρόεδρο. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αυτό, Φωδωράκι δεν γίνεται. Το ότι δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, γουστάρω τον Ολυμπιακό. Πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί είναι αυτός που μπορεί να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ, αν ήσουν, την ΑΕΚ θα υποστηρίζει. Με τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό. Δεν σε γουστάρω τον Ολυμπιακό. Με τη Λάρισα το διεκδικούσε, τη Λάρισα θα αυτό σου λέω, ρε φίλε. Πού είναι το κακό αυτό. Αυτό, να το... αυτό είναι υποδική υγεία. Όχι. Πέρα από αυτό να το κοιτάξετε, γιατί θα χαλάσει την υγεία σας. Θα κάνετε ζάρες. Εντάξει, και ραγάδες και τα λοιπά. Να μην φοβάσαι. Μια χαρά. Εγώ και 10 γιατί τα τελευταία τρία χρόνια νεότερος θέλω. Τα τελευταία τρία χρόνια πήρα και 4 τίτλους. Συγχαρητήρια. Πράγμα που έχεις το κάνει σε 122 χρόνια. Αν είχα και εγώ ένα. 122 χρόνια. 100 εκατομμύρια και ένα το ίδιο. Και αν αυτό που κατουράμε έχει ρίχνει τα δάχτυλα. Αν και τα αν και αν, τι και αν. Απόλαυσέ το. Ποιο εντάξει, να απολαύσω. Είπαμε. Να το απολαμβάνεις. Ό,τι δεν μπορείς να πούμε να το κάνεις, να το απολαμβάνεις. Δεν είναι μάλλον. Απόλαυσε το και εσύ και είσαι ο παδί σου. Αλλά να θέλεις με το ζόρι να υποστηρίξω σένα, λέει ακατανόητο. Να υποστηρίξω τον Πάκο. Να με υποστηρίξεις. Να υποστηρίξω τον Πάκο με τον Ολυμπιακό. Θέλω να υποστηρίξεις. Προσπαθώ να αποδείξω στον κόσμο που μας ακούει και στο κοινό της Θεσσαλονίκης ότι οι Αριανοί είστε φιλοολυμπιακοί. Και δεν είστε φίλοι Ολυμπιακοί γιατί γουστάρετε τον Ολυμπιακό. Γιατί είστε την παοξίδη στην Ελλάδα. Όποιο διεκδικήσει πρωτάθλημα μαζί σου, είμαι μαζί του. Δεν θέλω να το πάρει εσύ. Αυτό σημαίνει ότι έγινε Ολυμπιακός ή Καλυθέα ή Εγάλεο. Όχι, αλλά. Πού είναι αυτή, τι λογική είναι αυτή. Αλλά γουστάρω πάρα πολύ που παραδέκεσαι ότι έχεις ποικίλα συναισθήματα τα οποία θα δημιούργησε ο ΠΑΟΚ. Εγώ να υποθέσω. Μ' αρέσει που σε αναγκάζω να είσαι 13 ομάδες εκτός από μένα. Να υποθέσω ότι στους τελικούς πέπε ζωάρι με τον Άρη τότε και με τον Παναθηναϊκό. Και με τον Ολυμπιακό. Ουδέτερος ήμουν. Α, ουδέτερος σου. Εντάξει. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τον δάχτυλο μου. Εγώ ουδέτερος δεν είμαι. Άμα θες να κρυφτείς. Να αλλάξουμε λίγο. Έλα, πάμε, ναι. Να αλλάξουμε λίγο. Πάμε. Πάμε λίγο εθνική, λίγο. Εθνική να δούμε. Για πάμε. Καταρχήν είδα το παιχνίδι προσεκτικά. Πάει εκπομπούλα. Την ώρα που φορτσάραμε και κοντραριζόμαστε την εθνική μας πετάει ο Ατρόμητος.
Ναι, ρε φίλε, να ηρεμήσουν λίγο τα μυαλά και ξαναρχίζει. Καλά, δεν είναι. Με τον επόμενο. Καλά. Πάμε, πάμε, πάμε. Αυτή η ομάδα του Λίχνεστάιν, ναι, έχει συνηθίσει να παίζει άμυνα. Ναι. Δεν έχει κατοχή της μπάλας. Εχθές είχαμε συντριπτική κατοχή της μπάλας. Είχαμε 76%. Ωραία. Είχαμε πάρα πολλές τελικές ναι, ευκαιρίες καθαρές. Νομίζω πρέπει να είχαμε κάπου 6-7. Οι 19 ήταν τελικές. Για μένα δεν, οι τελικές προσπάθειες, να ξέρετε, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Όντως, δεν είναι άδικο. Και ένα σουτ που βγαίνει αράου τελική είναι. Επειδή ένα σουτ ψόφιο που φτάνει στον τερματοφύλακα η μπάλα σιγά-σιγά και το πιάνει, θεωρείται τελική προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτό το στατιστικό δεν είναι πολύ σοβαρό. Καθαρές ευκαιρίες, όπως είπες, 5-6 ευκαιρίες είχαμε. Εντάξει, ναι. Είχαμε 5-6 ευκαιρίες. Είχαμε δύο δοκάρια με τον Κουλούρη και με το Μανόλα το σουτ. Mm-hmm. Και δυστυχώς στο τέλος έγινε το κακό. Βασικά είχαν πολύ κακή τοποθέτηση και οι δύο αμυντικοί, και ο Μανολάς και ο Σταθόπουλος. Νομίζω ότι αυτό ήταν λάθος της στιγμής, γιατί εντάξει, δεν περιμέναν και αυτοί ότι θα πάνε να βγουν στην κόντρα γιατί τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Πάντως, παιδιά, μην τα μηδενίζουμε όλα. Υπάρχει ταλέντο στην εθνική. Σε αυτήν την εθνική ποδοσφαίρου. Σε αυτή. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτά τα αδικείται. Ποια. Ναι, με τα αποτελέσματα. Τα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα. Ναι. Αυτό λέω τα παιδιά. Και ο Σκουκαδόρος, ναι, λες. Ή αυτούς που βάζουν μπροστά οι μάνατζαρέ για να οικονομήσουν. Γιάννη. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα διαχρονικό. Ναι, ρε Γιάννη, ποιος βρουσάει τώρα, πού το βρήκαν αυτό το βρουσάει. Ρε Γιάννη, συγγνώμη, είμαστε. Συμφωνώ να ανεβάσει την τιμή του, θέλει ο πρόεδρος. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Είμαστε σε έναν όμιλο, τον οποίο αν του διαλέγαμε τις ομάδες, θα διαλέγαμε αυτές, έτσι. Νομίζω μας έκαναν δώρο τον όμιλο αυτό. Αλλά ποιον άλλο να βάζαμε σε αυτόν τον όμιλο, δηλαδή. Και βγήκαμε, ρε φίλε, πέμπτη είμαστε. Δηλαδή, ναι, ποιο ταλέντο. Να τους καθαρίσει όλους, ναι. Δηλαδή, αν έχουν ταλέντο αυτοί, συγγνώμη, οι Φιλανδοί τι έχουν, δηλαδή. Οι Φιλανδοί. Θα σου πω κάτι. Ναι. Περίμενε λίγο. Το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής είναι ότι άλλαξε πάρα πολλούς προπονητές. Ναι. Σας το έχω ξαναπεί και σας το ξαναλέω και πάλι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν προπονητή που βρίσκεται πάρα πολύ λίγες μέρες με μια ομάδα, την οποία ομάδα κάνει επιλογή ο ίδιος παιχτών, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τεφορμαρίσματα και πόσο μάλλον όταν έχετε ένας καινούριος προπονητής και δεν τους ξέρει τους παίχτες τι ψάρια πιάνουν, να σας το πω έτσι. Νομίζω ότι είχα ένα τεράστιο λάθος αυτός ο προπονητής. Νομίζω ότι ο Ζέκα, ας πούμε, θα έπρεπε να είναι βασικός σε αυτή την εθνική ομάδα, σαν κόφτη, σαν οργανωτής εκεί να συμμαζεύει λίγο το κέντρο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε. Το δεύτερο μεγάλο λάθος που έκανε ήταν, νομίζω, ότι ο Τσιμίκας με τον Γιαννούλη μπροστά του θα κάνανε ένα καλό δίδυμο αριστερά. Είναι και δύο πιτσιρικάδες, τρέχουν. Ο Γιαννούλης, το παιδιά, έπαιξε φοβερά με τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και απόρρισα που δεν τον ξεκίνησε, δηλαδή. Ξεκίνησε, τον έβαλε στο 87 ο Ανίπαρτος και στο 89 το Λιμιό. Εντάξει, ναι, αυτά δηλαδή, είναι. Δηλαδή, του παίκτες του πρωταθλητή Νταμπλούγου και αέτητου στο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ δεν έβαλε στην δεκάδα, ρε φίλε. Δηλαδή σκέψου αυτό, δηλαδή, να γινόταν στο Ολυμπιακό. Σκέψου το λίγο, ρε Γιάννη. Ναι, ναι, δεν είναι σκάνδαλο πάνω, αυτό. Πάνω. Δηλαδή, ποια εθνική, ναι, μιλάμε τώρα. Δεν θα μιλήσουμε μετά για χαρτάκια, για κλίκα και για μάνατζαρέ. Συγγνώμη, ρε Γιάννη. Δυστυχώς η εθνική είναι αυτό. Και ο λόγος που έκανε προκοπή, παιδιά, το 4 που έλεγε πριν ο Ζάχος, είναι γιατί τους είχε πετάξει όλους έξω ο Ότο. Και αν θυμάστε καλά, ο παππούς, τον είχαν πρίξει όλοι, πάρε το Στολπίδι και πάρε το Ζήκο. Mm. Και αν θυμάστε, το σηκώσαμε χωρίς αυτούς τους δύο. Σωστά. Ναι. Που ήταν και οι δύο καλοί και φορμαρισμένοι, αλλά ο άνθρωπος δεν τους ήθελε. Όπως, αν θυμάστε καλά, είχε πετάξει έξω και τον Γιωργάτο επίσης. Και στον πάγκο είχε τον Ντέμι Νικολάη. Δεν νομίζω ελάχιστα έπαιξε ο Ντέμι, ίσως καθόλου. Εντάξει, είχε ένα πρόβλημα στη μέση το κοινό διάστημα. Αλλά ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά να σου πω κάτι. Ήταν σε 18 ήταν βέβαια. Θες όλα τα μάτια 18. Ναι, ναι, ναι. Ο προπονητής της εθνικής, παιδιά, θα πρέπει να είναι αυτό που λέμε μόνος του. Δηλαδή να μην επηρεάζεται και να μην μιλάει με κανέναν. Ο Ρεχάκελ ακόμα δεν διάβαζε ελληνικές εφημερίδες. Δηλαδή μετά την πεντάρα που είχαμε φάει στο πρώτο παιχνίδι από τη Φιλανδία, αν θυμάστε, όταν είχε μετρήσει ο Ρεχάκελ, έχει φάει 5 γκολ στη Φιλανδία. 5-1. Ναι, και τότε αν θυμάστε οι εφημερίδες γράφανε που πάμε με τον παππού, 100 χρόνια ποδόσφαιρο πίσω, ξέρει ο άνθρωπος και τι είναι αυτά και το ένα και το άλλο. Επέλεξε αφού διάβασε πρώτη φορά. Έχω διαβάσει την συνέντευξή του, γι' αυτό σας το λέω. Mm-hmm. Την πρώτη φορά που επέλεξε, που διάβασε τις εφημερίδες, μετά επέλεξε να μην ξαναδιαβάσει, να τη μεταφράσουν τις εφημερίδες, τι λένε, για να μείνει συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει να κάνει ο άνθρωπος. Και σωστά έπραξε. Πέτυχε, πολύ σωστά έπραξε. Επίσης με τους διεθνείς, δεν ξέρω αν ξέρετε, τους έκλεινε στο ξενοδοχείο, μιλάγανε πολλές ώρες μαζί, κατάφερε να τους κάνει οικογένεια. Ναι, βρε, ο Άγγελος έφταιγε κατά την άποψη τώρα του Παπασταθόπουλου και του Μάνα. Ο Άγγελος έφταιγε. Θα σου πω δύο λάθη. Ναι. Ο Άγγελος που τον διώξανε την εθνική και επίσης τον Άρη ήταν λάθος που έφυγε ο Παντελίδης για μένα. Πολύ μεγάλο λάθος.
Γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο ο καινούριος προπονητής. Γιάννη, τρέξ το, έχει γραμμές πολλές. Βεβαίως, συγγνώμη κύριε, θα τα ξαναπούμε. Πάλι που σας ακούω. Δικός μας άνθρωπος. Σας ακούω. Και... θα τα πούμε γιατί την Κυριακή παίζουμε μαζί. Πότε παίζουμε? Κυριακή παίζουμε, ναι. Τι ώρα, 9 παίζουμε. Νομίζω 8.30. Εντάξει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Εντάξει, από αύριο θα πούμε πιο θα τα πούμε μέσα στη εβδομάδα τότε. Για να... Στο αγωνιστικό, γιατί okay. έρχεται. Ατρόμητος ΠΑΟΚ έρχεται το μάτς. Okay. Καλά μάτς η αγωνιστική. Έγινε. Καλό ματσάκι. Καλά μάτς έχει αυτή η αγωνιστική. Για να δούμε. Να σε καλά, Γιάννη. Μια χαρά. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Πέρσι με σούπερ ομάδα έτσι και. Βέβαια υπήρχε και το πέναλτι που δεν δίνουν. Σφαγή, σφαγή, σφαγή. Εντάξει, τέλος πάντων. Σφαγές είναι σφαγές, οι δικές μας δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Πάμε, καλησπέρα. Έλα, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος, πάω από Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργη. Είδε την απάντηση του Αριανού όταν στριμώχνεται. Ξέρει, αυτό είναι. Είναι. Και νομίζουν ότι λένε και κάτι σπουδαίο. Έχετε τα ίδια πρωταθλήματα με εμάς. Το ξέρουμε, ρε φίλε. Να το λες, δε φίλε. Το ξέρουμε, ρε φίλε Αριανέ. Εντάξει, και τι έγινε. Δηλαδή. Και περισσότερα κύπελα, όπως λέω. Όταν στριμώχνεται, δηλαδή λες, ξέρεις, λένε τα αυτά του αυτά. Μόλις το στριμώχνεις λίγο, ναι, αλλά έχετε τα ίδια πρωταθλήματα με εμάς. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος, εάν του χρόνου πάρουμε το πρωτάθλημα, θα λέει με 80 εκατομμύρια μπάτζετ παραπάνω έχετε ένα πρωτάθλημα περισσότερο από εμάς. Αυτό θα λέει. Δηλαδή, άκου τώρα, δηλαδή, τώρα με αυτό, αριθμητική τέτοια, έτσι. Μας τρίμωξες, ρε φίλε. Μας τρίμωξες, μας κόλλησες στον τοίχο. Τι να σου πω, δηλαδή. Πω, φοβερό επιχείρημα. Μας κόλλησες στον τοίχο, δηλαδή. Έλεος. Τέλος πάντων, το ότι ο Άρης, καλά, θα μπορούσε να είναι και από μόνος του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει βοήθεια. Αλλά ότι ο Άρης στα μάτια του Ολυμπιακού είναι ένα επικοινωνιακό γραφείο δικό του στη Θεσσαλονίκη και ένας πόλος αποσυντονισμού, έτσι θέλει να θεωρεί τουλάχιστον Ολυμπιακός του ΠΑΟΚ, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Αυτό είναι. Άλλωστε, είτε το γνωρίζει αυτό ο Άρης είτε όχι. Για να το ξεκαθαρίσω για σένα, Ντρούλινγκ. Άλλωστε, το site του, το γαριφαλένιο site του, είναι το μόνο που με λύσα και με συστηματική, παρόλο που και εγώ είμαι της εκδοχής αυτής, το Big Five και το Big Five, το πρημοδοτεί κάθε μέρα, το Big Five και άρθρα να το Big Five και το Big Five και ο Άρης μας και ο Άρης μας και ξέρω εγώ, το λες... site του Ολυμπιακού. Δηλαδή, το site του Ολυμπιακού, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το ότι σας έχει στα όπα-όπα αυτό είναι γεγονός, έτσι. Υπάρχει μια έτσι... ας πούμε αόρατη συμμαχία δυνάμεων και καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δικαίωμά σας, δεν λέω εγώ όχι τίποτα. Όχι, δικαίωμά μας, λέω ότι όμως... αν... Λέω, να με απαντάμε, να κάνουμε και διάλογο. Λέω ότι αν ο Άρης ήταν αυτός που διεκδικούσε το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ ήταν στη θέση του Άρη, θα ήταν ακριβώς ανάλογα τα αντίστοιχα τα πράγματα. Γιατί θα κάνουμε συμμαχία, θα κάνουμε συμμαχία τον Ολυμπιακό. Όχι, θα πρημοδοτούσε όπου... Όχι, όχι. Θα έλεγε το... Θα έλεγε καλά λόγια, δηλαδή ο Άρης θα κόντρανε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει προϊστορία ανάμεσά μας, Ντρούλινγκ, που την ξεχνάς. Τι προϊστορία? Υπάρχουν προϊστορίες, όπως ο Κούδας, όπως τα 25 χρόνια, όπως αυτά, υπάρχουν προϊστορία μεγάλη μεταξύ μας. Δεν ανακαλύφθηκε ξαφνικά η Αμερική μεταξύ μας με τον Ολυμπιακό τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι, δεν θα γινόταν. Λοιπόν, αυτό, εντάξει. Διαφωνώ. Δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση. Ωραία. Μπορεί να είχαν μία σιωπή και να λέγανε άσε τώρα να τα βγάλουν τα μάτια μεταξύ τους, αλλά δεν θα το πρημοδοτούσαν όμως και σε τέτοιο βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο που θέλω να πω και εκεί που ξεγυμνώνεται πραγματικά την νοοτροπία την οποία την ξέρουμε, γιατί ζούμε άσχετα εμείς στην Ολλανδία και εγώ από τη Θεσσαλονίκη είμαι και ξέρω πώς κινείται ο αντίπαλος, είναι στο θέμα του προπονητή του Άρη. Είναι τέτοια κουτοπώνηρη η μαεστρία που κάνει, που είναι και αυτό δικαίωμά της. Λες και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί δεν θέλω να το λες αυτό και την λοιπόν, και καλά αρχή να πάρει προπονητή, ενώ ήταν από την αρχή η λυμένη απόφαση ότι θα πάει με τον Τερζή, με τον Παναθηναϊκό, και θα πάει με καινούριο προπονητή στο μάτι με τον ΠΑΟ. Εγώ τα λέω εδώ και μια εβδομάδα. Και η λογική είναι λοιπόν, ότι... Ναι, και η λογική είναι αυτή που θα σου εξηγήσω. Επειδή ο κόσμος του Άρη έχει περάσει πάρα πολλά, πάρα πολλές δυσκολίες και ατυχώς ξεκίνησε πάλι με άτυχα αποτελέσματα και δυσκολίες πάλι φέτος, προσπαθεί η ΠΑΕ Άρης, εγώ αυτά τα συμπεράσματα βγάζω, να δημιουργήσει έναν πυρήνα, ένα σημείο αναφοράς, το οποίο θα προστατέψει
ενδεχομένες απώλειες πριν και μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το πριν είναι με τον Παναθηναϊκό και μετά είναι τα παιχνίδια που μεσολαβούν μέχρι το δεύτερο γύρο στο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή τα 11 παιχνίδια που μεσολαβούν μέχρι και το δεύτερο γύρο, μέχρι και το παιχνίδι εκεί. Okay, ναι. Με βάση, λοιπόν, άσε με λίγο να ολοκληρώσω και παπαντώ. Δεν είπα τίποτα. Τρέξτε όμως και άλλες. Λοιπόν, με βάση αυτό λοιπόν το σκεπτικό, ο Άρης προσπαθεί να μεγαλοποιήσει τις πιθανότητες, ναι, στατιστικά αποδειγμένου νέο προπονητή με νέα ψυχολογία, να δυναμώσει δηλαδή τις πιθανότητες, ναι, του, να πάρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα, ναι, ούτως ώστε αυτό να λειτουργήσει ως επικοινωνιακό και ως ασπίδα, ναι, προστασίας για τυχόν ανεπιτυχή αποτελέσματα ή ανεπιτυχή πορεία, mm-hmm, μέχρι και το παιχνίδι του δεύτερου, μέχρι το παιχνίδι, ναι, του δεύτερου γύρου. Ωραία. Είναι ξεκάθαρο το τι προσπαθεί να κάνει ο Άρης για σένα, και αυτό για μας είναι ακόμα μία απόδειξη, mm-hmm, ότι το πρόβλημά σας, ναι, δυστυχώς δεν είναι η δική σας πορεία, mm-hmm, αλλά ποια θα είναι η δική μας η πορεία. Ωραία. Όλα, εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάλω, με συγχωρείς που με βγάζω. Όχι, βέβαια, δικαίωμά σου είναι. Δικαίωμά σου είναι, την άποψή σου. Όπως είναι, όπως είναι και δικαίωμά σας να το κάνετε αυτό. Εγώ δεν σας απαγορεύω να. Αυτό είναι η δική σου λογική ως προς τον Άρη. Δηλαδή, αν ο Άρης πάρει προπονητή, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, δεν θα χάσει την Τούμπα, ας πούμε. Αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες. Αν τον πάρει πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό, μειώνονται. Βέβαια. Δηλαδή, να σου εξηγήσω μία χρονιά, ναι, που ήρθε ο Έκτο Ραούλ Κούπερ και έφαγε 4 στο τελικό. Λοιπόν, να σου εξηγήσω εγώ για να καταλάβεις. Πάρ' το παιχνίδι με τον Τερζή, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Κερδίζεις όλα καλά. Ναι. Χάνεις, φέρνεις ισοπαλία, παρουσιάζει, ναι, την άλλη μέρα τον προπονητή, ξεχνιάται κατευθείαν η ήττα. Πάμε να πάρουμε τον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες τι γίνεται. Έγινε, okay. Γιώργο. Λοιπόν, είναι καθαρά επικοινωνία. Okay. Είναι καθαρά, εντάξει, πολιτική δική σας, δικαίωμά σας. Okay. Αλλά την καταλαβαίνουμε όμως τι γίνεται. Εμείς τον αγωνιστή. Λοιπόν, έλα, γεια. Εγώ το μόνο που θα πω είναι αυτό που είπε ο Τάσος. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ έκανε πρεμιέρα στην Τούμπα με 4. Τέσσερα. Εντάξει, βέβαια, μία αλλαγή προπονητή φέρνει αλλαγές. Εντάξει, Τάσο, τώρα φέρνει. Στον αγωνιστικό χώρο. Φέρνει. Και ως συνήθως φέρνει και αποτέλεσμα. Θα φέρνει. Αλλά, δεν αλλά είναι τι κρατάει αυτό. Δηλαδή κρατάει τρεις μέρες, μία εβδομάδα. Δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή αν έρθει με τον... Να πούμε και το άλλο. Να πούμε και το αντίθετο. Δηλαδή αν έρθει με τον ΠΑΟΚ και κάνει τρεις ερείτες και φύγει. Τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα έχουμε να πούμε μετά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι η άποψη του φίλου. Δεν θα την αλλάξουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Πού να περιμένει. Έλα, φίλε, στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε, παιδιά. Ναι, φίλε, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλεις. Δημήτρης, οδηγός ταξί, Αργιανός. Έλα, ρε, Δημήτρη, έλα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, ναι, στο παρελθόν, και έτσι. Με σένα και με... Ναι, ναι. Γεια σου, Δημήτρη. Τον Γιώργο από την Ολλανδία. Ας σκεπάζεται λίγο τα βράδια. Εντάξει, λοιπόν, όσο για το φίλο μου τον Τάσο, το φίλο Αργιανό, έτσι δεν δήλωσε ότι θα χαρεί πολύ να πάρει το πρωτάθλημα. Είπε από τον Ολυμπιακό, προτιμάει τον Άρη. Ναι, έτσι. Προτιμάει τον Άρη. Όχι, κανένας είπε. Μετά είπε Άρη, δεν θυμάμαι. Ναι, για το κύπελο είπα ουδέτερος. Αλλά αν ήταν να αποφασίσω, με έβαζε το μαχαίρι, λέω στο λαιμό. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω και δεν τα λέω. Δεν είμαι κολοτούμπα. Είπα λοιπόν, άκου λίγο ρε. Είπα γιατί ξέρω που το πας. Είπα αν μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό και μου έλεγε πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή ο Άρης, θα σου έλεγα ο Άρης. Ναι. Εσένα σου βάζα μαχαίρι στο λαιμό και σου λέγανε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι θα έλεγες? Ολυμπιακάρα. Α, να χαρώ εγώ. Μπορεί να βάλει το μαχαίρι. Να χαρώ εγώ. Δεν χρειάζεται να βάλει το μαχαίρι. Ολυμπιακάρα. Εγώ λέω Άρης και στεναχωρημένος. Άσε τώρα, εντάξει. Εγώ και χωρίς να με βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό. Μα έτσι να ξέρει. Λοιπόν, ακούς. Ναι. Πες τον Τάσο, για πες μου που το πάω, να σε πω εγώ που το πάω. Ναι, πού το πας. Θέλεις να σε πω. Ναι, για πες. Επειδή εσύ το 80, ναι, το Βόλο ήσουν πιτσιρικάς, ναι, για ρώτα τα παλικάρια που είχαν στο, ναι, στο πανό γραμμένο. Ήτανε... Όταν ολοκληρώσεις θα απαντήσω. Πλάκα ήτανε. Όταν ολοκληρώσεις θα απαντήσω. Άντε, για απαντήσω. Ολοκλήρωσες. Αυτό σε πείραξε το πανό ή τι έγινε στο ημίχρονο και σε ξέσκισε αυτός που αγαπάς τώρα? Και έχασες το πρωτάθλημά σου. Εγώ σε ρωτάω κάτι, ρε, γιατί αν θα έπαιρνες εκείνο το πρωτάθλημα, ναι, αν θα έπαιρνες εκείνο το πρωτάθλημα, τα ρήφα μου,
θα είχε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αλλά κάθεσε τώρα και ασχολείσαι με ένα πανό που εμείς είχαμε τη μαγκιά και κάναμε καζούρα και εσάς και στο γάβρο. Και εσάς και στο γάβρο, ναι. Και καλά σας ξηγήθηκαν. Καλά σας ξηγήθηκαν. Αλλά δεν μας λες τι έγινε στο ημίχρονο με την ομάδα σου. Στο πρώτο ημίχρονο έβγαζες φωτιές και στο δεύτερο δεν υπήρχες. Ε, η βαλίτσα την πετάξατε ή την έχετε ακόμα? Καλή ανάσταση, δεν μας απάντησες όμως, μεγάλε. Ζήσε στον κόσμο σου, αγορίνα μου γλυκιά. Ζήσε εκεί πέρα με τα ταξάκια σου. Άσε τώρα να πούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να απαντάς. Γιατί η ουσία για την ιστορία της ομάδος σου. Θα απαντήσω εγώ όμως. Για την ιστορία της ομάδος σου θα ήταν μετά το 46 τα προπολεμικά πρωταθλήματα που έχετε. Το 80, όντως. Θα είχε το 80-81 που ήταν το πρώτο. Στο ναι. Πες το ρε. Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ήταν. Αλλά δεν μας είπες τι έγινε στο ημίχρονο. Ωραία. Τους ξέσκισε στο πρώτο ημίχρονο. Τους είχες ξεπατώσει τους γάβρους. Στο δεύτερο δεν υπήρχε. Επειδή συχνά πυκνά έρχεται αυτό. Δεν υπήρχε και εγώ έχω κάνει συζήτηση. Ωραία. Με παίχτη του Άρη που ήταν εσύ και το μάτς και ξέρω πολύ καλά αν θα πιούμε μια ρετσίνα βρωμοταρίφα. Να μας βγει. Θα σου πω. Αλλά στον αέρα δεν μπορώ να σου πω. Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή την κάνουμε συχνά πυκνά αυτή τέτοια. Εγώ να πω ότι ακριβώς όπως τα λες έτσι έγιναν. Ακριβώς. Τι δουλειά είχαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σε ένα μάτς Άρη Ολυμπιακό? Ό,τι δουλειά είχαν οι οπαδοί του Άρη στα εγγένεια του συνδέσμου του Ολυμπιακού εδώ στην Εγνατία, στον 8ο όροφο που πήγατε με σήμα του Άρη και του Ολυμπιακού. Τι είναι αυτό το απάντηση? Τι απάντηση είναι? Πού το απάντηση είδες? Είναι. Αυτό τι το θυμάσαι το σύνδεσμο του Ολυμπιακού εδώ στην Εγνατία? Στην αρχή του από το Βαρδάρι. Βέβαια το θυμάμαι. Πάρε και φωτογραφίες και δες που είστε στα εγγένεια αγκαλιές και γλωσσόφυλλα με τους γάβρους. Βγάλε μια φωτογραφία. Από παλιά και. Γιατί για το πανό υπάρχει φωτογραφία. Βγάλε μας μια τέτοια φωτογραφία. Τι φωτογραφία? Μια από αυτό που λες μετά τώρα. Να, θα τώρα θα στην δείξω και ωραία, ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε γραμμή, όχι, είναι και παραπέντε. Για να ξέρουμε άντε και τι λέμε, έτσι. Λοιπόν... Ασχολείστε τώρα με ένα πανό που στην ουσία τους πουλήσαμε τρέλα, μπήκαμε μέσα στην κερκίδα των γάβρων. Σας στείλαμε ένα μήνυμα από τότε, μετά το αεροπλανάκι και στη Β' Εθνική. Και δεν ασχολείται ο Αριανός να μας πει πραγματικά αν έχει τα κάκαλα τι έγινε στο ημίχρονο. Δεν σε ενδιαφέρει σε ένα τέτοιο. Με ενδιαφέρει. Εμένα ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει. Αν έγινε κάτι, δεν σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, ξέρει. Γιατί με ενδιαφέρει. Να κερδίσει ο Άρης και το 80. Ξέρω, δεν ξέρω. Το 80 ήθελε να κερδίσει ο Άρης. Γιατί του έκανε δώρο το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Το 80 ήθελε να κερδίσει ο Άρης. Ήσουν. Τι να θέλω, ρε φίλε. 10 χρόνια ήμουν. Ήθελε να κερδίσει ο Άρης. Δεν ασχολούμαι τότε. Δεν ασχολούμαι. Ούτε καν το θυμάμαι το μάτσο εγώ εκείνο. Αλλά επειδή μας τη λέει ο άλλος. Η ομάδα του έχασε το πρωτάθλημα, το πρώτο επαγγελματικό που θα είχε να το λέει σε όλη την ιστορία. Και να μην λέει μόνο για τους τρεις υποβασμούς, την ξεφτύλα της πόλης που έχει εδώ πέρα και τη ρετσινιά του, σε γάμα εθνικές μεταράσεις, αγιονιέργεια και τα βυζάντια κοκκινοχώματος. Και αντί να ασχοληθεί γιατί το έχασε, ασχολείται με ένα πανό που στην ουσία έκανε καζούρα ο Παοξής και τον Αριανό και τον Γαύρο. Και εγώ λέω, γιατί επειδή τα λες. Αυτοί είστε! Επειδή τα λες, πρέπει και εγώ να τα ξαναεπαναλάβω. Όταν κάνεις καζούρα. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Και εγώ όμως και αυτά. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Εγώ να πω. Όταν κάνεις καζούρα, δεν πάνε 33 άτομα με λεωφορείο. Στέλνεις έναν, το απλώνει και φεύγει. Ούτε κάθεται μέσα στους Ολυμπιακούς τα πρωτοκλασάτα. Στελέχη όταν σε πήρα και κερκίδα μέσα στη θύρα 3 ένα τα σήμουνα. Πρωτοκλασάτα στελέχη την κερκίδα φωτογραφία. Που σε πήρε ο Μανάβης ο Μάκης με τα παλικάρια τώρα. Του στη θύρα 3 στη θύρα 3 μέσα και κοιτούσατε σαν χαζί. Τι είναι αυτό, απάντηση είναι ναι, αυτό τώρα. Σαν ηλίθιοι κοιτούσατε. Ωραία. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Απάντηση είναι αυτό, ένας πήγε. Θέλω αυτό να σου πω ότι ποτέ όταν δεν θα κάνεις κάτι δεν πάει ένας. Και πάνε πρωτοκλασάτη. Εκτός αν δεν έχεις κάνει καζούρα που αδική μέσα σε γήπεδο και δεν το ξέρεις. Αν αυτό τώρα το ανακαλύψατε 33 χρόνια μετά. Δεν το ανακαλύψαμε 33 χρόνια μετά. Εμείς το ξέραμε από τότε. Γιατί το οπαδικό κίνημα τουλάχιστον τους παλιούς καλούς αγνούς παοξίδες φιλάθλους όλο το ελληνικό οπαδικό κίνημα και το ευρωπαϊκό τους σέβεται. Να το ξέρεις. Γιατί μέσα από αγωνιστικούς αγώνες οπαδικούς κέρδισε πολλά αυτή η ομάδα. Και έχει φτάσει στους 10 τίτλους. Πάμε. Μεταπολεμικούς. Δεν είπαμε... Όχι προπολεμικούς. Γιατί αν σε πω χρώμη φωτογραφία από τα πρωταθλήματα δεν έχεις. Τι σχέση έχει, δεν μετράνε. Δεν έχει σχέση το ένα, δεν έχει σχέση το άλλο. Τι έχει σχέση. Δεν μετράνε, τώρα μετράνε ή δεν μετράνε τελικά οι τίτλοι. Μετράνε, ρε φίλε. Έχω 10 και έχεις 4. Όταν φτάσεις 10 μιλάμε. Όντως. Αλλά μετράνε όμως. Τελειώσαμε. Μην το λες τώρα. Και εκεί πάνω είμαι. Τι πράξει να βρει. Έχω 3 και εγώ 3 έχω. Όλοι οι άντρες 3 έχουν. Και εγώ 3 έχουμε. Λοιπόν, από 3 έχουμε. Λοιπόν, δεν είπαμε τίποτα για το τέλος πάντων. Και αύριο μέρα είναι. Έχουμε ό,τι εβδομάδα να για το... θα πούμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί 10 πήγε, έτσι.
Πάμε να πούμε τους βασικούς υποστηρικτές. Πόρκι το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Με ντόπια κρέατικα. Φίλε, μα ακούς αλήθειες, τρελαίνεσαι. Ούτε αλήθειες. Σε όλα απάντησα, δεν πήρα πιστικές απαντήσεις. Ναι, sorry, δηλαδή, ναι, που το λέω. Ευτυχώς. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσημείες να σας τρέχουν τα σάρια. Κρεατικά. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτοπουλάκι. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριου ή διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας, 10% έκπτωση σας περιμένει. Mazda Manatidis, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φάνο ποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Manatidis, το Mazda έχει το μαστορά του. Η διεύθυνση PAPAFI 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Πρατήριο υγρό καυσίμου και διανομής πετρελαίου θέρμανσης Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Αλλάζετε τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο υγρό καυσίμου Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεωρών δίπλα. 2310-611-256, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Κομμωτήριο ανανέωση, κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, μόνο με 5 ευρώ, ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Στο κομμωτήριο ανανέωση, σας περιμένουμε να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως χτενίσματα, πιστολάκι, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Στο κομμωτήριο ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεωρών και αυτό το κατάστημα. Τηλεφωνείτε. Σημειώστε το 2310-616-999, 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά με τη φίλη μας την Πόπη, με τα χρυσά της στα χεράκια να σας κάνει κουκλάκια. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια, γαριδάρες και τα special αγνιστά μυδιά μας. Και είπαμε στο μυδάκι, προσέχουμε την τριχούλα, την αφαιρούμε πάντα. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Καρεκλάς, ο φίλος μας ο Βασίλης, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Θεμιστοκλή 76. Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 και Αργοναυτών 1 στην Καλαμαριά, δίπλα από το ΣΑΡΚ στο Καραμπουρνάκι. Τηλέφωνο ρεζεβέ. Σημειώστε το και τηλεφωνήστε εγκαίρως για να κλείσετε τραπέζι, γιατί γίνεται πανζουρισμός, πατιούνται. 2310-413-230, επαναλαμβάνω, 2310-413-230 για την ψαροταβένα Καρεκλάς. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα special. Κοντοσούβλη χοιρινό, κοντοσούβλη κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο. Σούβλα στα κάρβουνα, τα πάντα όλα ό,τι ζητήσετε σε κρεατικό special με κρέατα αλφα ποιότητας στο στέκι του Κωστή. 2310-627-27 delivery, επαναλαμβάνω, σημειώστε το, 2310-627-27 στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113, ο φίλος μας ο Δημήτρης με το στέκι του Κωστή. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Είχαμε και άλλα πολλά να πούμε, δεν προλάβαμε. Αύριο μέρα είναι. Αύριο θα τα πούμε εδώ με το Ζάχο. 8 με 10 με ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθούν τα παλικάρια του Λίμπερο. Ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για το Σάββατο δεν είπαμε. Αύριο θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ, έτσι. Για Σάββατο. Για το Σκομπάρ. Για το Σκομπάρ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπάλαντερ μέχρι τις 12 και μετά Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Από μένα τον Τάσο και τον Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία. Να έχετε ένα καλό βράδυ.